Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ μαζί μας στην τηλεόραση του Άστρα, στην εκπομπή «Συμβαίνει τώρα», για τη δική σας ενημέρωση τις επόμενες 2 ώρες έως τις 5 περίπου για όλα τα θέματα της επικαιρότητας στη Θεσσαλία, την Κεντρική Ελλάδα, τη χώρα ολόκληρη. Σήμερα έχουμε 5η, 3 Φεβρουαρίου. Και η δολοφονία του παλικαριού στη Θεσσαλονίκη, η στιγερή αυτή δολοφονία του 19χρονου παιδιού συνεχίζει και συγκλονίζει και καθόλου άδικα ολόκληρη τη χώρα. Αυτό το παιδί, αυτό το παλικάρι που κηδεύτηκε χθες με όλη τη χώρα να θρυνεί και κυρίως στη Θεσσαλονίκη, έπεσε νεκρό από τα χέρια ενός 23χρονου αλβανικής καταγωγής. Αυτός φέρεται ότι είναι ο δολοφόνος, σύμφωνα με τις πρώτες έρευνες της αστυνομίας, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για να εντοπιστούν και άλλα άτομα που συμμετείχαν σε αυτή την άνανδρη επίθεση, με αποτέλεσμα αυτός ο νεαρός να χάσει τη ζωή του. Τώρα, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο 23χρονος φερόμενος ως δράστης αυτής της δολοφονίας στη Θεσσαλονίκη ήταν μεταξύ των προσώπων στα επεισόδια ντροπής που είχαν σημειωθεί στο Πανθεσσαλικό στάδιο το 2017. Εικόνες, σύμφωνα και με αστυνομικές πηγές, απεικονίζουν το ίδιο πρόσωπο σε αυτά τα επεισόδια στο Βόλο, να έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και να κρατάει ένα αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, με το οποίο μάλιστα εκείνες τις ώρες των επεισοδίων μαχαίρωσε κάποιους από τους φιλάθλους που είχαν βρεθεί σε εκείνον τον αγώνα μεταξύ του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Θα δούμε αναλυτικά πολλά περισσότερα για το θέμα αυτό και τις καταδίκες που υπάρχουν από φιλάθλους εδώ στο Βόλο για αυτό το επεισόδιο, αλλά και τι λένε, πώς θυμούνται εκείνα τα επεισόδια του 2017 στο Βόλο. Ένα άλλο μεγάλο μέτωπο που απασχολεί ολόκληρη τη Θεσσαλία τις τελευταίες ημέρες έχει να κάνει με τις κινητοποίησεις των αγροτών και τα δυναμικά πια μπλόκα που ετοιμάζονται με αρχή από αύριο Παρασκευή στον μπλόκο της Νίκαιας. Εκεί θα βγουν πολλά τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα από τη Λάρισα, αλλά στο ίδιο σημείο κατευθύνονται και αγροτικά μηχανήματα από την Καρδίτσα και πιθανότατα και από άλλους θεσσαλικούς νομούς. Υπάρχουν μεγάλες διαμαρτυρίες, υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις, κλιμακώνονται αυτές οι κινητοποιήσεις στο τελευταίο χρονικό διάστημα και αύριο είναι, όλοι θα βρεθούμε μπροστά σε εικόνες αγροτικών μηχανημάτων στους δρόμους. Εκείνο τώρα που έχει ρίξει λάδι στη φωτιά και έχει προκαλέσει τις πρώτες έντονες σφοδρές αντιδράσεις, είναι ένα αθηναϊκό δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η ελληνική αστυνομία σκέφτονται να κατευθύνουν προς τον μπλόκο της Νίκαιας δημιουργίες από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Αυτό έχει ξεσηκώσει ακόμη περισσότερο τους αγρότες και στη συνέχεια με εκπροσώπους τους θα συνομιλήσουμε για να δούμε ποιο είναι το κλίμα και τι ακριβώς συμβαίνει μία ημέρα πριν από αυτή την κινητοποίηση. Είναι πολλά ακόμη τα θέματα που θα παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, μαζί αναλυτικά. Πάμε όμως σε αυτό το σημείο να δούμε ποιες είναι οι προγνώσεις των μετεωρολόγων για αύριο Παρασκευή σε ολόκληρη τη Θεσσαλία και επιστρέφουμε.
Έλατε να ξεκινήσουμε και αναλυτικά να βλέπουμε τα θέματα της σημερινής επικαιρότητας. Καλωσορίζουμε αμέσως μαζί μας τη Σοφία Κοντοθανάση. Καλό απόγευμα, Σοφία. Καλησπέρα, Βάσο. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Έχουμε πια τους λογαριασμούς της ΔΕΗ να μοιάζουν για πολλούς, για να μην πω για τους περισσότερους ή μπορεί και για όλους. Κάτι σαν εφιάλτης. Όταν ανοίγουμε αυτό το φάκελο με το λογαριασμό της ΔΕΗ και βλέπουμε πόσο μεγαλύτερο ποσό καλούμαστε να πληρώσουμε, έτσι κάτι που παθαίνουμε μπορεί και να τον αφήσουμε και στην άκρη. Να κάνουμε ότι δεν τον είδαμε. Δεν ξέρω, πολλές οι αντιδράσεις που μπορεί να προκληθούν. Δεν έχεις και αδικό. Εγώ σου έλεγα ότι αν είναι Παρασκευή, δεν θέλω να ανοίξω το λογαριασμό. Λέω, άστον από Δευτέρα, μην μου χαλάσει Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι πολλοί δεν θέλουν να ανοίξουν τους λογαριασμούς το τελευταίο χρονικό διάστημα, είτε είναι από ΔΕΗ, είτε είναι από αέριο. Γενικότερα, ό,τι έχει να κάνει με τους λογαριασμούς, νομίζω ότι θέλουμε να τους αποφύγουμε να τους ανοίξουμε. Ωστόσο, είναι μια πραγματικότητα και μάλιστα τώρα, όση ώρα μιλούσες για τους αγρότες και για το αν τελικά, όπως γράφουν αθηναϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης, αν έρθουν τα ΜΑΤ αύριο με την έναρξη των αγροτικών κινητοποιήσεων. Ήδη μου στέλνουν αγρότες μηνύματα και μου λένε πώς είναι δυνατόν, βρε Σοφία, πέρυσι για τα λοιπάσματα της καλλιεργητικής περίοδου ήθελα 2.900 ευρώ και φέτος θέλω 6.000 ευρώ. Άρα λοιπόν αυτή η ενεργειακή κρίση πλήττει τους πάντες, όχι μόνο τους αγρότες, τους πάντες. Βέβαια, μιας και ανέφερε στη ΔΕΗ. Είχαμε... Σοφία, είναι ένα από τα προβλήματα που έχει βγάλει τους αγρότες και τους όλους στον δρόμο και έχουμε και αυτές τις κινητοποιήσεις. Είναι υπερδιπλάσια πλέον τα έξοδα. Ναι. Υπερδιπλάσια. Γιατί σκέψου ότι οι αγρότες για να καλλιεργήσουν τη γη τους χρειάζονται τα πάντα να τα αγοράσουν από το σπόρο, από τα φυτοφάρμακα, όλα για να μπορέσουν να καλλιεργήσουν τη γη τους πρέπει να πληρώσουν. Και όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, δεν μπορούν πλέον επιπιστώσεις να αγοράσουν με μετρητής. Εδώ και πολλά χρόνια συμβαίνει αυτό. Με αποτέλεσμα να μην έχουν και μετρητά οι ίδιοι. Και έχουν υποστεί και τεράστια ζημιά και από τον παγετό και από άλλα καιρικά φαινόμενα. Τώρα όμως, μιας και λες για την ενεργειακή κρίση, να πούμε τις δηλώσεις που έκανε σήμερα ο Περιφερειάρχης ο Κώστας Αγοραστός σχετικά με την ΔΕΗ. Και έχει και ένα δίκιο εδώ που τα λέμε τώρα, γιατί από τη μία λέμε ότι ακρίβεινε το ρεύμα, έτσι κατανάλωση ρεύματος, αλλά βλέπουμε στους λογαριασμούς που το σχολίασες και τις προηγούμενες ημέρες ότι είναι και τα επιπλέον. Τα επιπλέον δηλαδή που αυξήθηκαν, αυτά τα επιπλέον που δεν τα καταλαβαίνουν οι καταναλωτές, δεν τα καταλαβαίνουν οι πάντες. Αυτό εξήγησε και ο ίδιος. Να καταλάβουμε, λέει, ότι έχει ακριβήνει η κιλοβατόρα, να καταλάβουμε ότι υπάρχει αύξηση στο ρεύμα, αλλά τα υπόλοιπα, τις αδημιές και τα λοιπά, γιατί πρέπει να τα πάρουμε και αυτά, να έχουμε και εκεί φουσκωμένους λογαριασμούς? Γιατί στο σύνολό τους αυτά τα υπόλοιπα, τα παραπάνω είναι που φουσκώνουν τους λογαριασμούς πάρα πολύ. Και είχε ένα δίκιο σε αυτό. Από την άλλη, εγώ τον ρώτησα εάν μπορούν και στην περιφέρεια να τα καταφέρουν λόγω της ενεργειακής κρίσης, λόγω του κόστους και της ενέργειας. Λέει ότι αν δεν είχαμε προχωρήσει σε πάνω από 80 κτίρια δημόσια της περιφέρειας σε αντικατάσταση LED, δεν θα μπορούσαμε, στον ηλεκτροφωτισμό μιλώ πάντα, δεν θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε. Γιατί και αυτό είναι ένα κόστος, όπως καταλαβαίνεις. Ακριβώς. Και για την περιφέρεια, τοπική αυτοδιοίκηση. Ήταν κινήσεις ενέργειας που έγιναν έγκαιρα. Τα προηγούμενα χρόνια. Και μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση ρεύματος που απαιτείται. Όμως η αλήθεια είναι, Σοφία, ότι στο δημόσιο με αυτές τις υπηρεσίες κάτι θα γίνει. Δεν θα τους κόψει κανένας το ρεύμα. Στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι δεν μπορούν νοικοκυριά να ανταποκριθούν στους λογαριασμούς. Βέβαια. Μπορεί να έχουμε ήδη και αρκετές περιπτώσεις σπιτιών που είναι χωρίς ρεύμα και ακόμη να μην το γνωρίζουμε και αυτά να βγουν στην επιφάνεια τις αμέσως επόμενες ημέρες, αλλά κλειδονίζονται επιχειρήσεις. Δεν μπορούν επιχειρήσεις να λειτουργήσουν. Δεν έχει και άδικο σε αυτό. Να σου πω ότι είχα καταγράψει πολλές φορές και στο παρελθόν και πολλές καταγγελίες που έγιναν και μέσω των ρεπορτάζ. Θυμάμαι μια οικογένεια που για μήνες. Ας σου θυμίσω ένα άλλο περιστατικό που είναι και δύσκολο. Στη Λάρισα, επί της οδού Μανδυλαρά, εκεί όπου μια οικογένεια, μια μητέρα ζούσε με τα ανήλικα παιδιά, χωρίς ρεύμα για πάνω από 2 μήνες. Γιατί η ίδια ντρεπόταν, δεν είχε έναν τρόπο, δεν είχε άλλο τρόπο να πει. Γιατί κάποιοι με αξιοπρέπεια, περισσοί αξιοπρέπεια, ντρέπονται να πούνε ότι μου κόψαν το ρεύμα, να ζητήσουν βοήθεια. Δεν τους έχει ξανασυμβεί και ίσως δεν γνωρίζουν πώς πρέπει να το χειριστούν. Και αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό, γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν ακριβώς πώς μπορούν να το χειριστούν και δεν μπορούν να ξέρουν και ποιος μπορεί να τους βοηθήσει σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Άρα αυτό που λες μπορεί να είναι και αληθινό. Πολλές οικογένειες δυστυχώς να μην έχουν ρεύμα και για πολλούς και διαφόρους λόγους να μην γίνεται αυτό γνωστό. Αν και να σου πω την αλήθεια, με αυτούς τους λογαριασμούς θεωρώ ότι στο άμεσο μέλλον θα δούμε πολλές οικογένειες να είναι χωρίς ρεύμα, γιατί δεν μπορεί κανείς να πληρώσει αυτούς τους λογαριασμούς. Έτσι φαίνεται. Πάμε, Σοφία, σε αυτό το σημείο όμως να
παρακολουθήσουμε αναλυτικά τις δηλώσεις του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, στις οποίες αναφέρθηκες και εκείνος μίλησε για τα υπέρογκα αυτά ποσά του ηλεκτρικού ρεύματος. Στην ενεργειακή κρίση που πλήττει όλους, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, με τον ίδιο να αναφέρεται στις αυξήσεις που γίνονται για τις υπόλοιπες χρεώσεις πέραν της κατανάλωσης ρεύματος. Εντάξει, το θέμα της ενέργειας εξελίσσεται γρήγορα σε μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία. Είτε λέγεται παραγωγική οικονομία, παραγωγή, από την παραγωγή στον αγροτικό τομέα μέχρι στη μεταποίηση και στον μικροεπαγγελματία, στο σπίτι, παντού. Αυτή τη στιγμή, εντάξει, δεν μπορεί να επέλθει διαδικασία μείωσης του φυσικού αερίου ή της τιμής του φυσικού αερίου ή της ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν είναι παγκόσμια. Ναι, αλλά μπορεί να μην αυξάνονται ανάλογα όμως και εκείνες στο λογαριασμό τα χρήματα που πρέπει να πληρωθούν για τον ΑΔΜΙΕ, ΔΕΔΙΕ, για ΤΑΠ, για όλα τα άλλα που έχει από κάτω μια σειρά. Αυτά που παίρναν μέχρι σήμερα για το κάθε νοικοκυριό, από την κάθε αγροτική εκμετάλλευση, από την κάθε επιχειρηματική εκμετάλλευση, από την κάθε μετάλλευση, να παίρνουν τα ίδια χρήματα. Γιατί να παίρνουν παραπάνω? Είναι περισσότερες οι υπηρεσίες που προσφέρουν ο ΑΔΜΙΕ, ο ΔΕΔΙΕ ή ο ΤΑΠ? Όχι. Απλώς συμπαρασύρονται από την άνοδο της τιμής. Εκεί πρέπει να μπει ένα φρένο, μια φραγή, ούτως ώστε να έχουν μικρότερους λογαριασμούς τα νοικοκυριά, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μικροεπιχειρηματίες, γιατί έτσι πως πάει θα έχουμε δύσκολη κατάσταση στο μέλλον. Όπως τόνισε ο κ. Αγοραστός, εάν δεν είχαν αντικαταστήσει τις παλιές λάμπες φωτισμού με LED, τότε σίγουρα δεν θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα και κυρίως στους φουσκωμένους λογαριασμούς. Έγκαιρα κάναμε αλλαγή σε όλο το οδικό δίκτυο σε LED και αυτό μας μείωσε κατά 65%. Με αποτέλεσμα τώρα με την αύξηση να μην έχουμε πρόβλημα, διαφορετικά θα είχαμε τεράστιο πρόβλημα. Τώρα τα ενεργειακά, στα άλλα ενέργεια που έχουμε στα περισσότερα κτίρια, τα οποία τα αναβαθμίζουμε και πάλι για την ενέργεια, για να καταναλώνουμε λιγότερο, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πρόβλημα. Αλλά εγκαίρως είχαμε προβλέψει και δώσαμε ενεργειακή αναβάθμιση σε 82 κτίρια σε όλη τη Θεσσαλία. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συνεχίζει να αντικατάσταση ηλεκτροφωτισμού με LED. Μάλιστα. Αυτές ήταν οι επισημάνσεις του Περιφερειάρχη. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το θέμα, Σοφία. Αυτός ο βαρύς χειμώνας, από όλες τις απόψεις βαρύς εντωμεταξύ, είναι ο φετινός χειμώνας. Πανδημία, ενεργειακή κρίση, κακοκαιρία. Όλα έχουμε μαζί. Γενικότερα πολλά άσχημα. Πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα, ένα πολύ σημαντικό έτσι θέμα, διότι στο δικαστικό μέγαρο της Λάρισας διαμορφώθηκε, δημιουργήθηκε μία ειδική αίθουσα. Σε τι αφορά? Έχεις δίκιο που λες ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι η δεύτερη αίθουσα που διαμορφώνεται στη χώρα μας σε δικαστικό μέγαρο μετά από αυτό της Θεσσαλονίκης. Ο φύλακας Άγγελος, που συνειδητής αυτού του σωματείου, είναι και ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ο γνωστός παίκτης reality που είναι και από την περιοχή μας, από την Σκιάθο. Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε μαζί με τη βοήθεια και της διοίκησης του δικαστικού μεγάλου της Λάρισα, αλλά βεβαίως και του Περιφερειάρχη του Κώστα του Αγοραστού, μία αίθουσα λοιπόν στο δεύτερο όροφο του δικαστικού μεγάλου να διαμορφωθεί και έτσι να είναι μία αίθουσα για κακοποιημένα παιδιά. Αχρίαστη να είναι, να μην χρειαστεί κανένα παιδί να βρεθεί σε αυτή την αίθουσα, αλλά επειδή δυστυχώς τα γεγονότα, ειδικά ιδιαίτερο το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχει αποδειχθεί ότι είναι πολλά και αυτό είναι το δύσκολο, θα έλεγε κανείς. Αλλά όπως πολύ σωστά είπε και η κυρία Μπασδέκη, η πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, είπε κάτι σημαντικό, ότι δεν μπορεί ένα μικρό παιδί που έχει υποστεί την κακοποίηση να έχει υποστεί και μια δεύτερη κακοποίηση πηγαίνοντας ένα ψυχρό, αν θες, έτσι, γραφείο ενός εφετείου, ενός δικαστικού μεγάρου. Είναι ένας διαμορφωμένος χώρος για μικρά παιδιά και επαναλαμβάνω, μακάρι να μην χρησιμοποιηθεί ποτέ αυτή η αίθουσα για κανένα κακοποιημένο παιδί. Ωστόσο, εκεί θα βρίσκονται άνθρωποι και για να ακούσουν αυτά τα παιδιά και αν υπάρχει οποιαδήποτε καταγγελία, οποιοδήποτε έχει δει ή έχει ακούσει το παραμικρό, παρακαλώ πολύ να το καταγγείλει, έτσι για να μπορεί αυτό το παιδί να απελευθερωθεί και κυρίως να έχει μια ανθρώπινη, θα έλεγε κανείς, διαβίωση. Να παρακολουθήσουμε, Σοφία, σε αυτό το σημείο το ρεπορτάζ που έχεις ετοιμάσει για το θέμα αυτό.
Παραδόθηκε σήμερα η αίθουσα φιλοξενίας κακοποιημένων παιδιών στο δικαστικό μέγαρο της Λάισσας. Η αίθουσα είναι ένα έργο του Σωματείου Φύλακας Άγγελος που δημιουργήθηκε με τη συμβολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για τη δικαιοσύνη. Και μάλιστα μια μεγάλη μέρα για τη σωστή, γρήγορη και ασφαλή απονομή δικαιοσύνης όσον αφορά τα ανήλικα παιδιά. Δημιουργήσαμε εδώ με τον Φύλακα Άγγελο ένα μέρος, ένα περιβάλλον στο οποίο μπορούμε να φτάνουμε οι εισαγγελείς μας πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ασφάλεια στο αποτέλεσμα, που είναι η απονομή δικαιοσύνης, το δίκαιο και η αλήθεια. Θέλω να ευχαριστήσω τους εισαγγελείς, τους εφέτες, αλλά να ευχαριστήσω την Επιτροπή Διοίκησης του Δικαστικού Μεγάρου του Εφετείου της Λάρισσας για την άψογη συνεργασία. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και μαζί με τον Φύλακα Άγγελο και με το Δικηγορικό Σύλλογο φτιάξαμε αυτόν εδώ το χώρο, ο οποίος είναι προς τη θέμενη αξία στη δικαιοσύνη αλλά και στην κοινωνία. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι με τη δημιουργία αυτού του γραφείου προστασίας ανηλίκων. Είναι το δεύτερο που γίνεται στην Ελλάδα. Είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου κώδικα ποινικής δικονομίας, όπου τα ανήλικα θα πρέπει να εξετάζονται, τα κακοποιημένα ανήλικα να εξετάζονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπως είναι αυτός ο συγκεκριμένος που έγινε, με συνθήκες τέτοιες που να ταιριάζουν στην εξέταση ανηλίκων και όχι να περνάνε μέσα από τα γραφεία τα αστυνομικά ή τα γραφεία των πτερματοδικείων ή των εισαγγελέων με πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε, τεράστιο. Εδώ έχει δημιουργηθεί η κατάλληλη υποδομή. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Εμείς από την αρχή, όταν συζητήσαμε με τους εκπροσώπους του Φύλακα Άγγελου τη δημιουργία αυτού του γραφείου, το αγκαλιάσαμε. Ο εκπρόσωπος του Σωματείου Φύλακας Άγγελος, Γιώργος Αγγελόπουλος, σε δήλωσή του τόνισε ότι παραδίδουμε προς χρήση το νέο χώρο φιλοξενίας κακοποιημένων παιδιών μέσα από το δικαστικό μέγαρο της πόλης. Στη συνέχεια, ευχαρίστησε την Περιφέρεια Θεσσαλίας και όσους συντέλεσαν στη δημιουργία του χώρου. Είμαστε ως Φύλακας Άγγελος πολύ χαρούμενοι σήμερα που παραδίδουμε προς χρήση το νέο χώρο φιλοξενίας κακοποιημένων παιδιών μέσα στο δικαστικό Λάρισσας. Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους συντέλεσαν σε αυτές τις δράσεις που ξεκίνησαν το έργο αυτό, με την πολύ σημαντική συμβολή της Περιφέρειας που ολοκληρώθηκε σήμερα, και να είμαστε στην ευχάριστη θέση να τον παραδίδουμε. Είναι ο δεύτερος χώρος υποδοχής κακοποιημένων και παραμελημένων παιδιών στην Ελλάδα. Ο πρώτος είναι στη Θεσσαλονίκη, το πρώτο μας έργο, το δεύτερο είναι εδώ, και ευελπιστούμε τέτοιοι χώροι σαν και αυτοί που έγινε σήμερα στη Λάρισα να γίνουν σε όλη την Ελλάδα. Ευχόμαστε να μην υπάρχει κακοποίηση οποιοδήποτε παιδιού, ώστε αυτός ο χώρος πρακτικά να μην χρησιμοποιηθεί ποτέ. Από κάθε άλλη άποψη, οποιοδήποτε παιδί ή οποιοδήποτε γνωρίζει οποιοδήποτε είδους κακοποίηση σε ανήλικο θα πρέπει να το αναφέρει αμέσως, ώστε να μην μείνει καμία υπόθεση κρυμμένη, να μην μείνει καμία υπόθεση στα σκοτεινά. Η αίθουσα φιλοξενής κακοποιημένων παιδιών είναι η δεύτερη μετά από αυτή της Θεσσαλονίκης που δημιουργήθηκε στη χώρα μας. Οι εικόνες μίλησαν από μόνες τους, Σοφία. Δεν είναι απλά μια διαμόρφωση ενός χώρου. Έχει γίνει και με την παραμικρή λεπτομέρεια. Πραγματικά τώρα αυτό είναι εντυπωσιακό. Δεν θυμίζει σε τίποτε για ένα παιδί ότι βρίσκεται σε ένα χώρο δικαστηρίων. Ξέρεις, πηγαίνοντας στο ρεπορτάζ για να καλύψουμε αυτή την ταγένεια αυτής της αίθουσας, ξέρεις, περνάς στο δικαστικό μέγαρο που όλοι το γνωρίζουμε της Λάρισσας και ξαφνικά μπαίνεις σε ένα χώρο που δεν σου θυμίζει δικαστήρια, δεν σου θυμίζει τις ψυχρές αυτές αίθουσες, είτε των γραφείων είτε των δικαστηρίων, και πραγματικά είναι ένας χώρος εντυπωσιακός που μακάρι να μην φιλοξενηθεί κανένα παιδί. Ωστόσο, είναι ένας χώρος για κακοποιημένα παιδιά της Θεσσαλίας, όχι της Λάρισσας μόνο, να το πούμε και να το τονίσουμε αυτό. Και σίγουρα είναι ένας χώρος που ένα παιδί δεν πάει σε ένα αστυνομικό τμήμα, σε ένα ψυχρό χώρο ενός γραφείου, ενός εφετείου, αλλά σε έναν χώρο εντελώς διαφορετικό που καταλαβαίνεις και ένα παιδί λύνεται και περισσότερο, μπορεί να νιώσει και μια περισσότερη έτσι ασφάλεια από ένα, επαναλαμβάνω, ψυχρό χώρο ενός γραφείου, οποιοδήποτε γραφείο της αστυνομίας ή του δικαστικού μεγάρου. Φαίνεται πάντως ότι έγινε έτσι με ιδιαίτερη αγάπη και φροντίδα και ευαισθησία. Και μεγάλη ευαισθησία και συγχαρητήρια σε όσους συμμετείχαν σε αυτή τη σπουδαία προσπάθεια. Έτσι. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Πάμε στα δύσκολα των ημερών. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισσα Σοφία και τις καταγγελίες που εκεί υπάρχουν για αναβολές χημειοθεραπειών. Και μάλιστα ήταν ένα θέμα που χθες εδώ από τη δική μας εκπομπή
σε αυτό το θέμα αναφέρθηκε και ο αντιπρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών. Ο κ. Αθανασιάδης. Ναι, ο κ. Αθανασιάδης, ογκολόγος σε αυτό το τμήμα. Και μίλησε για αυτές και τις ελλείψεις. Τις ελλείψεις, αλλά και τις δύσκολες συνθήκες εξαιτίας προσωπικού που και αυτές με τη σειρά τους μπορεί να οδηγήσουν σε όσους κάνουν αυτές τις θεραπείες να οδηγήσουν έτσι σε αναβολές. Έχεις απόλυτο δίκιο, έτσι είναι, και μάλιστα μιλούν οι ίδιοι, μιλούν οι γιατροί, μιλούν οι άνθρωποι οι οποίοι βιώνουν αυτή την κατάσταση καθημερινά. Ο κ. Αθανασιάδης είναι από τους γιατρούς που, όπως είπε και εδώ χθες στην εκπομπή, σίγουρα οι ελλείψεις οδηγούν σε αναβολές. Όπως έγινε και με την καταγγελία από τον Σύλλογο Καρκινοπαθών της Λάισσας, γιατί ξέρεις ότι οι καρκινοπαθείς μπαίνουν σε ένα γολγοθά τεράστιο, σε έναν αγώνα δρόμου πολλών ετών για κάποιους από αυτούς. Και δεν χωράει και αναβολή. Δεν χωράει και αναβολή. Πόσο σωστό είναι αυτό που λες, που δεν χωράει και αναβολή. Άρα, έστω και για έναν καρκινοπαθή, για ένα άτομο, αν γίνει μια αναβολή, αυτό είναι κοστοβόρο και καταλαβαίνεις ότι είναι και ψυχοφθόρο σε κάποιες περιπτώσεις. Γιατί έχουν προγραμματίσει το ραντεβού τους, έχουν προγραμματίσει και την ψυχολογία τους, αν θες, για να πάνε να κάνουν τη χημειοθεραπεία, που είναι μια δύσκολη κατάσταση. Οπότε αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι ακόμη και αυτή την καταγγελία που έγινε από τον Σύλλογο Καρκινοπαθών να πρέπει να ζητήσουμε και εμείς την απάντηση από τη διοίκηση. Έτσι λοιπόν αναζητήσαμε τον διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου, που αναφέρθηκε και στις δυσκολίες. Κανένας δεν είπε ότι δεν υπάρχουν δυσκολίες εν μέσω πανδημίας και ιδιαίτερα ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό. Ο ίδιος είπε ότι παρότι είμαστε ένα νοσοκομείο που ενώ δεν χαρακτηριστήκε COVID, δέχτηκε όμως πάρα πολλά περιστατικά κορονοϊού, υπήρξε αποδυνάμωση. Προφανώς, το είπαν και οι γιατροί τις προηγούμενες ημέρες και χθες και με τη νέα τους κινητοποίηση. Αναφέρθηκε και σε αυτή την καθυστέρηση φαρμάκου για να γίνει η χημειοθεραπεία και είπε μάλιστα ότι τώρα που ομαλοποιείται και σταθεροποιείται κάπως η κατάσταση, ότι όλα αυτά τα προβλήματα είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Προσπαθούν, πιέζουν να επιληθούν, γιατί όπως είπες πολύ σωστά, δεν πρέπει να αναβάλλονται τέτοιες ενέργειες ιατρικές και ειδικά όταν έχουν να κάνουν με τις χημειοθεραπείες με την ίδια την ζωή, έτσι. Όχι ότι δεν υπάρχει, ότι δεν είναι σοβαρά και τα άλλα χειρουργεία. Όλα πρέπει να γίνονται στην ώρα τους. Γιατί και κάποιος που έχει προγραμματίσει το χειρουργείο, όποιο και είναι αυτό, και εκείνος να γίνει καλά θέλει, όπως και ένας καρκινοπαθής προφανώς. Γίνονται λοιπόν και από τις δικές τους προσπάθειες, αλλά το θέμα τελικά είναι τα υπουργεία, η κυβέρνηση. Όλους, με όλους τους ασθενείς. Θα παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις του διοικητή σε αυτό το σημείο, Σοφία, αφού εσένα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλό απόγευμα. Απάντηση στα όσα αναφέρουν καρκινοπαθείς της Λάισσας για αναβολές χημειοθεραπείων στο Γενικό Νοσοκομείο λόγω έλλειψης φαρμάκων αλλά και της έλλειψης προσωπικού, έδωσε σήμερα ο διοικητής του νοσοκομείου Γρηγόρης Βλαχάκης. Η διοίκηση του νοσοκομείου είναι κοντά στους ανθρώπους του συλλόγου. Αυτό που έχω να πω είναι ότι το νοσοκομείο μας είναι ένα νοσοκομείο που μόνο για φάρμακα πέρσι φτάσαμε στα 10.160.000 ευρώ, από τα οποία τα 4,5 εκατομμύρια ήταν για την ογκολογική κλινική. Αυτό δείχνει τον τεράστιο κύκλο εργασιών ως προς αυτή την κλινική. Καταλαβαίνετε ότι η καθημερινότητα είναι πολύ έντονη. Οι εργαζόμενοι γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό δίνουν τη μάχη καθημερινά. Είναι σίγουρο να ζητάνε τη βοήθεια που χρειάζονται. Είναι όμως πολύ σύνηθες να κατά τη διάρκεια όλης αυτής της δουλειάς που γίνεται να υπάρχουν και κάποιες αναβολές είτε από εμάς είτε από τους ίδιους τους ασθενείς, οποίοι όμως αντιμετωπίζονται. Άρα πριν πούμε οτιδήποτε γύρω από αυτό θα πρέπει να δούμε το συνολικό έργο, το οποίο δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να το μειώσουμε, σε καμία περίπτωση να το ακυρώσουμε. Η διοίκηση του νοσοκομείου είναι η διοίκηση η οποία μετά από δεκαετίες ξεμπλόκαρε δικαστικές υποθέσεις χρόνων και όπως το κληροδότημα Βαΐτσι και όπως όλοι γνωρίζουμε πλέον άλλα 2,5 εκατομμύρια θα αρθούν στο νοσοκομείο μας προκειμένου να ανεγερθεί το τριώροφο κτίριο που θα στεγάσει τον ογκολογικό σταθμό, το όνειρο δεκαετιών πολλών γιατρών που πέρασαν από αυτό εδώ το νοσοκομείο, το οποίο θα συνδέεται με γέφυρα με την ογκολογική κλινική. Ο κ. Βλαχάκης αναφέρθηκε και στη μάχη που έδωσε το νοσοκομείο εν μέσω πανδημίας ώστε να λειτουργήσει η ογκολογική κλινική του νοσοκομείου. Δεν ακυρώσαμε ποτέ τη λειτουργία της ογκολογικής κλινικής, παρόλο που το νοσοκομείο μας σήκωσε το μεγαλύτερο βάρος της πανδημίας στην περιοχή, παρόλο που το νοσοκομείο μας χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως COVID νοσοκομείο, προστατεύσαμε τους ασθενείς
στους ογκολογικούς, δημιουργώντας το σταθμό έξω από το νοσοκομείο για να μην έρχονται σε επαφή με το υπόλοιπο νοσοκομείο, δεν σταμάτησε κανένα ραντεβού και όλα λειτουργήσαν καλά. Τώρα που μπαίνουμε σε μια εξομάλυνση, θα αντιμετωπιστούν και όποια προβλήματα χρειάζονται. Οι γιατροί ζητούν πάντως άμεσες προσλήψεις προσωπικού ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν οι κλινικές. Πάμε να συνεχίσουμε και με άλλα θέματα, κυρίες και κύριοι. Ο Βασίλης Μπαντίδης είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Βασίλη, και σε σένα. Έχει συγκλονιστεί ολόκληρη η χώρα και θρηνεί για την απώλεια αυτού του παιδιού, του 19χρονου παλικαριού στη Θεσσαλονίκη. Και χθες είδαμε όλοι, πληροφορηθήκαμε, ότι η αστυνομική έρευνα έχει οδηγήσει στο εξής συγκλονιστικό. Ήταν το ίδιο πρόσωπο που είχε εμπλακεί στα σοβαρά επεισόδια, στα επεισόδια της ντροπής στο Πανθεσσαλικό στάδιο και έχει αποτυπωθεί καρέ-καρέ με ένα αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, να καρφώνει εκείνη την μαύρη μέρα για το ποδόσφαιρο άλλους φιλάθλους με αυτό το αιχμηρό αντικείμενο. Συγκεκριμένα και τότε, με το αναλυτικό ρεπορτάζ τηλεόραση του Άστρα, είχαμε ασχοληθεί. Είναι η χαρακτηριστική εικόνα που, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, αυτός είναι ο φερόμενος ως δολοφόνος του 19χρονου στην Βόρεια Ελλάδα, ο οποίος τότε το 2017, όπως βλέπετε εδώ, προσπάθησε να επιτεθεί με κλωτσιά σε άλλον οπαδό, ο οποίος βρίσκονταν κάτω στο κομμάτι αυτό της πεζογέφυρας και κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο στο χέρι του, όπως είπες, μαχαίρι, πιθανότητα ίσως και κατσαβίδι. Και είναι γνώριμος. Σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται για έναν πολύ σκληρό χούλιγκαν, ο οποίος λοιπόν είναι γνώριμος και από το παρελθόν και από επίθεση το 2019, εκτός από αυτά που έχουν καταγραφεί από το σκηνικό πολέμου στην κυριολεξία του 2017, τις εικόνες ντροπής, των τελικών ντροπής τότε, με τις καταστάσεις οι οποίες είχαν ξεφύγει από τον έλεγχο του 2017. Και να σημειώσουμε ότι ο 23χρονος αλβανικής καταγωγής δολοφόνος του Άλκη ήταν και στα επεισόδια λοιπόν του Βόλου και στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Οδηγήθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί, συνοδευόμενος βεβαίως από αστυνομικούς. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα περνώντας από το πλήθος που ήταν συγκεντρωμένο εκεί στα δικαστήρια, με σκυμμένο το κεφάλι, που του έλεγαν: δεν έχεις συνειδητοποιήσει τι έχεις κάνει. Καταλαβαίνετε για το πόσο δύσκολες ήταν οι στιγμές αυτές και πόσο σοβαρό είναι το θέμα. Ναι, γιατί για αυτό το θέμα, για αυτά τα επεισόδια, νομίζω υπάρχει εκκρεμωδική ακόμη. Mm-hmm. Δεν έχει γίνει δικαστήριο. Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί μετά την ταυτοποίησή του τότε, μαζί με άλλους που συμμετείχαν στα ίδια επεισόδια. Και εκτός από το 2017 υπάρχει και εκκρεμωδική για άλλο επεισόδιο, στο οποίο επίσης φέρεται να συμμετείχε, το 2019. Ακριβώς, πάλι με επίθεση σε δύο άτομα συγκεκριμένα. Πάλι με επίθεση σε δύο άτομα νεαρά παιδιά και αυτή τη φορά. Δηλαδή εδώ, αν μιλάμε για έναν επαγγελματία, πραγματικά αναρωτιόμαστε πότε θα ακούσει την καταδίκη του, τι ποινή θα ακούσει. Ναι. Και να τώρα που φτάσαμε να στερήσει τη ζωή από ένα παιδί. Ακριβώς. Και όπως είπα πριν, χαρακτηρίζεται ως σκληρός από την αστυνομία, διότι στο πλαίσιο της ανάκρισης και γενικότερα των πληροφοριών και των στοιχείων που προσπάθησαν να αποσπάσουν και οι αστυνομικοί, εμφανίστηκε φοβερά ψύχρεμος, πολύ σκληρός, και απευθύνθηκε στους αστυνομικούς λέγοντας: τι με έχετε φέρει εδώ να κάνω. Μιλάμε για ένα άνθρωπο ο οποίος πραγματικά με τη στάση του έχει σοκάρει τους πάντες και τις αρχές, που δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν, όπως είπα, πόσο σκληρό είναι αυτό το άτομο που ήδη προχώρησε στην δολοφονία και κατηγορείται και για όλο αυτό που περιγράψαμε μόλις. Πάμε να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ. Η δολοφονία του 19χρονου φιλάθλου του Άρη, Άλκη Καμπάνου, συγκλώνησε το Πανελλήνιο και η χώρα έχει βυθιστεί στο πένθος για τον άδικο χαμό ενός τόσο νέου ανθρώπου. Η ελληνική αστυνομία προχώρησε σε εκτεταμένες έρευνες από την πρώτη στιγμή για τη διελεύκαση της υπόθεσης. Σύμφωνα με τα όσα αποκαλύφθηκαν, ο καθομολογία δράστης είναι 23χρονος αλβανικής καταγωγής. Με τις αστυνομικές δυνάμεις να αναφέρουν πως είναι σκληρός χούλιγκαν με βεβαρημένο παρελθόν σε θέματα οπαδικής βίας. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι η καθομολογία δράστης είναι γνώριμος στις αστυνομικές αρχές και μάλιστα έχει παραπαμφθεί σε δίκη, η οποία εκκρεμεί για υπόθεση οπαδικής βίας του 2019. Αυτό που πρέπει να σημειωθεί και αφορά τον. Ναι, είδαμε και τις εικόνες, Βασίλη, και το πρόσωπο του φερόμενου. Βέβαια, έχουμε και άλλα στοιχεία στο ρεπορτάζ που δείχνουμε και τις εικόνες του Πανθεσσαλικό. Θα το δούμε στη συνέχεια. Ναι, είναι εικόνα του προσώπου του που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία. Και τώρα, υπάρχει έτσι οργή για όλα αυτά που συμβαίνουν πραγματικά παντού, σε όλους τους φιλάθλους, σε όλους τους πολίτες αυτής της χώρας. Αδυνατούν να πιστέψουν ότι ένα 19χρονο παιδί χάθηκε έτσι ξαφνικά, απλά γιατί είπε τι ομάδα ήταν και τίποτα άλλο. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο αυτό. Και δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν έτσι 2022 τέτοια πράγματα. Δηλαδή θεωρούσαμε ότι τα αφήσαμε πίσω
ότι ναι, μεν υπάρχουν ίσως κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά ακριβώς ότι τόσο χοντρές καταστάσεις, να το πω έτσι, με δολοφονίες για το τι ομάδα μπορεί να είναι κάποιος, ότι έχουν μείνει πίσω, τα αφήσαμε πίσω δεκαετίες πριν, αλλά δυστυχώς συμβαίνουν. Φαίνεται ότι χρειάζονται όμως πολλά ακόμη μέτρα, αυστηρότατα μέτρα, μήπως και κάποιοι μπορέσουν και συμμορφωθούν. Και έχουμε καταδίκες όμως, καταδίκες από πολλούς. Ναι, μεταξύ των άλλων σήμερα τοποθετήθηκε στην τηλεοπτική κάμερα του Άστρα και ο υπεύθυνος τύπου επικοινωνίας της ΠΑΕ Νίκη Βόλου από το Πανθεσσαλικό και μάλιστα από την Νίκη Βόλου και σε επίπεδο αγωνιστικό, διότι η ομάδα είχε αρκετές αγωνιστικές υποχρεώσεις το τελευταίο διάστημα. Έδωσαν και μία φανέλα ως φόρο τιμής στον αδικοχαμένο Άλκη και για όλα αυτά μας μίλησαν οι εκπρόσωποι της ομάδος, της Νίκης. Να το παρακολουθήσουμε. Και η ΠΑΕ Νίκη Βόλου καταδικάζει τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη και λέει όχι στην οπαδική βία. Στις τηλεοπτικές κάμερες τοποθετήθηκε για τις σοκαριστικές εξελίξεις των τελευταίων 24 ώρων ο υπεύθυνος τύπου επικοινωνίας της ΠΑΕ Νίκη Βόλου. Το μήνυμα πάντως είναι συγκεκριμένο ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναλάβει δράση η πολιτεία αλλά και οι ομάδες. Πρόκειται λοιπόν αρχικά για ένα περιστατικό το οποίο όχι απλά μας θλίβει ως άνθρωποι που υπηρετούμε το ποδόσφαιρο, αλλά μιλάμε για ένα περιστατικό το οποίο πραγματικά δεν το χωράει ανθρώπινος νους. Για κανέναν άνθρωπο που γενικότερα βρίσκεται γύρω από το εγχώριο ποδοσφαιρικό και αθλητικό γίγνεσθε. Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου χθες είχε μια αγωνιστική υποχρέωση στη Θεσσαλονίκη. Αντιπροσωπεία του αγωνιστικού τμήματος βρέθηκε στο σπίτι του εκλειπόντος και παρέδωσε μια φανέλα στο ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του. Από εκεί πέρα, η ευχή της ΠΑΕ Νίκη Βόλου είναι αυτή η συσπήρωση των ποδοσφαιρικών σωματείων που υπάρχει από χθες, προκειμένου να συλληπιθεί την οικογένεια και το σωματείο του Άρη. Να μην υπάρχει μόνο σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά να υπάρχει μια γενική, έτσι θα έλεγα, συσπήρωση για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου και της εξάλληψης το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου και της εξάλληψης οπαδικής βίας, προκειμένου να αποσοβήσουμε τέτοιου είδους περιστατικά και να μην συμβαίνουν ποτέ. Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης πάντως οδηγήθηκε λίγο μετά τις 9 σήμερα το πρωί ο 23χρονος φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας του 19χρονου Άλκη Καμπανού. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα περνώντας από το πλήθος κόσμου που ήταν συγκεντρωμένο στα δικαστήρια, με σκυμμένο το κεφάλι, ενώ δεν έκανε καμία δήλωση στην ερώτηση που του απίθυνε αν έχεις καταλάβει τι έχεις κάνει. Ο 23χρονος πέρασε το κατόφλι του εισαγγελέα ποινικής δίωξης για να του απαγγελθούν κατηγορίες. Σημειώνεται πως ο 23χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες ενώ εμφανίστηκε ιδιαίτερα σκληρός στη διάρκεια της ανάκρισης από τους αστυνομικούς. Ωστόσο, φαίνεται πως η Ελλάς έχει στοιχεία εναντίον του και για το οπαδικό του παρελθόν, καθώς το 2019 φέρεται να είχε μαχαιρώσει μαζί με συνεργούς και ακόμη δύο άτομα κοντά στο γήπεδο του Άρη. Ότι μιλάμε για συμμασμένους δολοφόνους που δεν έχουν καμία σχέση με τον ελληνικό οπαδισμό, γιατί εμείς γενικότερα είμαστε υπέρ του οπαδισμού. Μας αρέσει γενικότερα η αγάπη για την ομάδα και να ακολουθούν πιστά οι φίλαθλοι της ομάδας τους. Αλλά δεν μιλάμε για οπαδισμό, δεν μιλάμε για ελληνικό ποδόσφαιρο, μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό. Το οποίο φυσικά δεν έχει καμία σχέση γενικότερα με τον ελληνικό αθλητισμό. Ο θάνατος δεν έχει χρώματα, παιδιά, αλλά η σαπίλα και ο πάτος δεν έχουν επίσης. Ένα γενικό συμπέρασμα πρέπει να βγάλουμε, ότι δεν πρέπει να επιτρέπουμε γενικότερα και οι ομάδες και η ελληνική δικαιοσύνη να γίνουν τέτοια πράγματα. Πρέπει η ατιμορρησία επιτέλους να σταματήσει. Πρέπει όλοι να λάβουμε τα μέτρα μας, προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι όχι απλά να απομονωθούν, να μην έχουν καν τη σκέψη να πατάνε στο γήπεδο. Δηλαδή να μην υπάρχει καμία τέτοια ευχέρεια για αυτούς. Και φυσικά δεν υπάρχει, Βασίλη, κανένας, μα κανένας νοήμων άνθρωπος που να μην είναι οργισμένος, που να μην καταδικάσει αυτό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη. Ακριβώς και στο πλαίσιο του γκάλουπ, το οποίο πραγματοποιήσαμε σήμερα με βολιώτες και βολιώτες που τοποθετήθηκαν στην τηλεοπτική κάμερα, καταδικάζουν λοιπόν την οπαδική βία όπου και αν προέρχεται. Και αρκετοί τόνισαν ότι πρέπει κάποια στιγμή επιτέλους σε αυτή τη χώρα να αναλάβουν τις ευθύνες εκείνοι που πρέπει, δηλαδή η πολιτεία αλλά και οι πρόεδροι των συνδέσμων, οι πρόεδροι των ομάδων παράλληλα, για να μπει ένα φρένο σε όλα αυτά και ειδικότερα σε καταστάσεις σαν και αυτές που είδαμε με τον αδικοχαμένο 19χρονο. Να ακούσουμε τι είπαν και οι πολίτες που ρωτήθηκαν. Την καταδίκη τους για το τραγικό περιστατικό με το χαμό του 19χρονου στη Βόρεια Ελλάδα, από τη συμπλοκή που υπήρξε και τη δολοφονία του, εξέφρασαν βολιώτες και βολιώτισες τοποθετούμενοι για το θέμα της οπαδικής βίας στην κάμερα του Άστρα. Οι πολίτες συγκλονισμένοι τόνισαν ότι σε κάθε περίπτωση ο κάθε υπεύθυνος, είτε είναι η πολιτεία είτε οι πρόεδροι των συνδέσμων, θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να εξαλειφθεί μία για πάντα η οπαδική βία. Να πω για τους αλήτες αυτούς, απαράδεκτο. Θα πρέπει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για πενταετία τουλάχιστον να σταματήσει το ποδόσφαιρο ώστε να παρθούν μέτρα. Αυτή είναι η λύση και τίποτα άλλο. Ευθύνες ετών η ελληνική πολιτεία. Δεν είναι μόνο η πολιτεία. Είναι οι πρόεδροι των ομάδων, οι οποίοι και οι δικοί σας σύνδεσμοι. Δεν πρέπει να υπάρχουν σύνδεσμοι αν υπάρχουν τέτοια
μέσα, τέτοιοι μέσα άνθρωποι. Σπέρα. Τι έχετε να σχολιάσετε για την οπαδική βία και τη δολοφονία του παιδιού στη Βόρεια Ελλάδα, το είδατε φαντάζομαι. Είναι μια πολύ βίαιη πράξη. Δεν δικαιολογούνται τέτοιες πράξεις ως γνωστόν. Πιστεύω, δεν ξέρω, ότι όλοι αυτοί, ναι, τρώονται, συγγνώμη, σκοτώνουν. Έχει ευθύνες το κράτος, πιστεύεις, η πολιτεία. Έχει η πολιτεία ευθύνες. Δεν εφαρμόζουν νόμους, σκληρούς νόμους, ώστε να μην υπάρχει αυτή η ατιμωρησία που συναντάμε στις μέρες μας. Είναι η πολιτεία διαχρονικές, πιστεύεις. Ναι, έχει, εννοείται, έχει. Εννοείται. Εννοείται ότι έχει. Τι λες για τη δολοφονία του παιδιού από τους οπαδούς φανατικούς. Άδικο. Ναι. Αλλά υπάρχουν πράγματα που πρέπει να διορθωθούν και δεν διορθώνονται εδώ και χρόνια. Και οι νόμοι καταστρατηγούνται και δεν ισχύουν και δεν εφαρμόζονται και οι ομάδες υποθάλπουν αυτή την ιστορία. Έγκλημα λυπηρό για ένα νέο παιδί, αλλά συμβαίνουν αυτά. Δεν μπορούμε να τα αποτρέψουμε. Είναι μέσα στην κοινωνία μας. Έχει ευθύνες, πιστεύετε, διαχρονικά η πολιτεία, το κράτος, οι κυβερνήσεις διαδοχικές, οι πρόεδροι των συνδέσμων. Δεν πιστεύω. Κανένας υπεύθυνος δεν θα βάλει το χέρι του να δώσει εντολές για τέτοια έκτροπα. Δεν θα παίξει τη ζωή του και την καριέρα του κορώνα γράμματα για τέτοια πράγματα. Απλώς με διαφορετικό τρόπο μπορεί να τους τα περνάνε. Τα μηνύματα λοιπόν είναι συγκεκριμένα κυρίως και προς την πολιτεία να πράξει τα δέοντα και να περιφρουρήσει τα γήπεδα, ώστε να μπορούν να γίνουν χώροι που θα πηγαίνει ο οικογενειάρχης και να απομακρυνθούν εκείνοι οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Πάμε, Βασίλη, σε αυτό το σημείο να αλλάξουμε θέμα, καθώς είναι πολλά τα όσα διαδραματίζονται τις τελευταίες μέρες γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα και θα συνεχίσουμε να τα παρακολουθούμε. Ένα νεαρό παιδί, μία 14χρονη, συνεχίζει να δίνει έναν τιτάνιο πραγματικά αγώνα για να κρατηθεί στη ζωή και αναφερόμαστε στη 14χρονη μαθήτρια που είχε υποστεί σοβαρότατα εγκάβματα, ναι, μέσα στο σπίτι της στη Νέα Αγχίαλο. Ναι, είναι το ρεπορτάζ του. Εβδομάδες τώρα, πόσες εβδομάδες. Το είχαμε να δείξει, είναι περίπου 3 εβδομάδες με ένα μήνα, με τη 14χρονη η οποία έχει υποστεί αυτά τα σοβαρά εγκάβματα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Αθήνα και στο Παίδων Αγία Σοφία, όπου δίνει μία μάχη και υποβάλλεται σε χειρουργικές επεμβάσεις για να μπορέσει να ανακάμψει. Να σημειώσουμε ότι ο πατέρας του άτυχου κοριτσιού απευθύνει έκκληση για αίμα. Το τηλέφωνο που μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει, ο οποιοδήποτε ενδιαφερόμενος, είναι 698-76-99-905. Το ξαναλέω, 698-76-99-905. Συγκεκριμένη λοιπόν η έκκληση. Καταλαβαίνετε την κρισιμότητα της κατάστασης για αυτό το παιδί που χρειάζεται στήριξη από την κοινωνία. Και να σημειώσουμε ότι στις 14 Ιανουαρίου πήρε εξιτήριο από τη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία και έκτοτε έχει κάνει 2 χειρουργία, αλλά πρέπει να γίνουν κι άλλα. Και χρειάζεται αρκετές φιάλες αίματος. Οπότε όποιοι μας ακούν, όποιοι μπορούν να βοηθήσουν, όποιοι θα ακούσουν σε λίγο μέσα από το ρεπορτάζ και την έκκληση του πατέρα, να σπεύσουν άμεσα να το κάνουν. Είναι ένα 14χρονο παιδί που πρέπει να επιστρέψει πολύ σύντομα στην κανονικότητά του και να αφήσει μακριά αυτόν τον εφιάλτη που έχει βιώσει μετά τα εγκάβματα που είχε υποστεί από φωτιά, από σόμπα, Βασίλη. Ναι, είχε επιχειρήσει, όπως μας είχαν μεταφέρει τότε, είχαμε καλύψει το ρεπορτάζ, με τη χρήση ενοπνεύματος, ήταν με τον αδερφό της στο σπίτι. Το μικρότερο αδερφό της. Και λαμπάδιασε το κοριτσάκι, βγήκε έξω, πούσε την πόρτα της γειτόνισσας, έπεσαν και άλλοι γείτονες και του έσωσαν τη ζωή την τελευταία στιγμή. Μάλιστα, καλά που ήταν οι γείτονες εκεί, γιατί η μητέρα του απουσίαζε στην εργασία της. Το παιδί βγήκε έξω να φλέγεται. Και ευτυχώς εκείνοι οι γείτονες έπεσαν πάνω του και έσωσαν τη ζωή του. Τώρα δίνει έναν μεγάλο αγώνα για να επιστρέψει στην κανονικότητά της και πρέπει όλοι όσοι μπορούμε να βοηθήσουμε αυτό το παιδί να ακούσουμε τις εκκλήσεις του πατέρα. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ σε αυτό το σημείο για την ενημέρωση και εμείς να δούμε καλή το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Έκκληση για αίμα απευθύνει ο πατέρας της 14χρονης Σοφίας, που στις 4 Ιανουαρίου υπέστη σοβαρά και εκτεταμένα εγκάβματα στην προσπάθειά της να ανάψει τη σόμπα του σπιτιού της στη Νέα Αγχίαλο. Η 14χρονη Σοφία Μπουλαμάτση στις 14 Ιανουαρίου πήρε εξιτήριο από τη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία και έκτοτε έχει κάνει 2 χειρουργία. Η μικρή Σοφία τις επόμενες ημέρες θα υποβληθεί σε νέα χειρουργία και η ανάγκη για αίμα είναι μεγάλη. Ο πατέρας του άτυχου κοριτσιού κάνει έκκληση για αίμα. Όποιος επιθυμεί μπορεί να δώσει αίμα σε οποιοδήποτε νοσοκομείο για την Μπουλαμάτση Σοφία του Αθανασίου, που νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, μονάδα πλαστικής χειρουργικής στην Αθήνα. Το τηλέφωνο είναι 698
6-98-76-99-905, 6-98-76-99-905. Να αλλάξουμε θέμα σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε αύριο ένα συνέδριο, πολύ σημαντικό συνέδριο που έχει προγραμματιστεί αύριο 4 Φεβρουαρίου από την αντιπροσωπεία της Κομισιόν στη χώρα μας. Είναι το τέταρτο συνέδριο σχετικά με την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση και τίτλο έχει «Καλλιέργησε τις ιδέες σου, η καινοτομία στη γεωργία με ευρωπαϊκή στήριξη». Γι' αυτό το πολύ σπουδαίο συνέδριο, το οποίο έχει στόχευση αλλά και παρουσιάσεις από την περιοχή της Θεσσαλίας, είναι μαζί μας η κυρία Ελένη Παλαιολόγου, είναι η επικεφαλής της ομάδας επικοινωνίας του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και μαζί μας καλωσορίζουμε αμέσως και τον συνάδελφό μου, τον Ανδρέα Γιουρμετάκη. Κυρία Παλαιολόγου, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Ανδρέα, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, κύριε Παλαιολόγου. Χαρά μας για να μας ενημερώσετε για τις λεπτομέρειες αυτού του συνεδρίου που θα γίνει, αν δεν κάνω λάθος, διαδικτυακά. Ναι, ευχαριστώ λοιπόν που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία. Είναι μεγάλη μας χαρά και εμάς. Δεν θα είμαστε στη Λάρισα όλοι, δυστυχώς, λόγω του COVID θα γίνει διαδικτυακά λοιπόν αυτό το συνέδριο, αλλά μία ομάδα μας θα βρίσκεται εκεί. Ο τίτλος, το όπως είπατε, είναι «Καλλιέργησε τις ιδέες σου, η καινοτομία στη γεωργία με ευρωπαϊκή στήριξη». Και ο στόχος του είναι να ενημερώσει, να εμπνεύσει και να στηρίξει νέους, κυρίως 18 με 35 ετών, οι οποίοι ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους, ειδικά στον αγροτικό τομέα. Γι' αυτό και το συνέδριο φέτος, το τέταρτο κατά σειρά, όπως είπατε, βρίσκεται στην καρδιά, χτυπά εκεί που χτυπάει ο αγροτικός κόσμος της Ελλάδας, στη Θεσσαλία. Οι ομιλητές μας θα είναι πολύ σημαντικοί και από τη Λάρισα, φυσικά ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Αγοραστός, ο Υπουργός, ο κύριος Λιβανός, και θα διεξαχθεί και στο πλαίσιο της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης, διάλογος με τους πολίτες, εκ των οποίων κάποια νέα παιδιά θα βρίσκονται στη Λάρισα, προκειμένου να δούνε τι ευκαιρίες και τι προκλήσεις παρουσιάζει αυτό που λέγεται Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, δηλαδή μια ουδέτερη κλιματικά Ευρώπη μέχρι το 2050. Ποιες είναι οι προκλήσεις της λοιπόν για τους νέους αυτή την περίοδο και κατά την εφαρμογή της συμφωνίας αυτής. Στο συνέδριο θα συμμετέχουν επίσης καινοτόμες επιχειρήσεις από την περιοχή της Θεσσαλίας και άλλες επιχειρήσεις που θα εμπνεύσουν με τις ιδέες τους και στόχο έχουν να παρουσιάσουν πώς είτε με κοινοτικά κονδύλια είτε με στήριξη από άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιούργησαν κάτι καινοτόμο στην Θεσσαλία. Θα συμμετέχει επίσης το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας και θα έχουμε και δύο καινοτόμα πράγματα. Πρώτον, μια θεματική που θα παραχθούν συμβουλές για το πώς κανείς μπορεί να αναπτύξει τις δεξιότητές του σε αυτό το τομέα. Και επίσης, το δεύτερο καινοτόμο που έχουμε φέτος είναι θα υπάρχουν ειδικοί χώροι διαδικτυακοί όπου κάποιος θα μπορεί να μπει και να συνομιλήσει είτε για το Erasmus, είτε με τον ΟΑΕΘ, είτε με την εγγύηση για τους νέους, ώστε να μάθει, για παράδειγμα, είτε για να μάθει πώς μπορεί να έρθει κοντά σε αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έχουμε επίσης και ένα διαδικτυακό παιχνίδι. Αυτό θέλω να πω. Έχει ενδιαφέρον και ο ψυχαγωγικός χαρακτήρας, κυρία Παλαιολόγου, της όλης διαδικτυακής ημερίδας. Ναι. Θα έχουμε λοιπόν και ένα διαδικτυακό παιχνίδι με ερωτήσεις και απαντήσεις, το κρατάω ως έκπληξη, καθώς και κάποιο δώρο στους νικητές από το παιχνίδι αυτό. Όλη την εκδήλωση θα συντονίσει ο Πέτρος Πολυχρονίδης, ενώ το διάλογο μεταξύ του κυρίου Σχοινά και του κυρίου Βαρβιτσιώτη θα συντονίσει ο δημοσιογράφος από την Ελευθερία ή Πετροχώρα, ο κύριος Ρούστας.
Φιλοδοξούμε λοιπόν ότι θα εγγραφούν και σήμερα ακόμη περισσότεροι συμμετέχοντες, ώστε να μπορέσουν να ενεργά και να θέσουν ερωτήσεις και να ακούσουν τις απαντήσεις και να έρθουν σε επαφή διαδικτυακά με εκείνους τους οργανισμούς που μπορούν να τους κατευθύνουν στην καλύτερη επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Αυτός είναι ο στόχος. Ελπίζουμε η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, που είναι ένας οδικός χάρτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη μέχρι το 2050 και αφορά ειδικά τη Γεωργία, να εμπνεύσει τον κόσμο που θα συμμετέχει και όλους τους άλλους που θα ακούν, προκειμένου να δούμε προς τα πού βαδίζουμε όλοι μαζί και ειδικά η Ελλάδα, η οποία μέσα σε αυτό το πλαίσιο και ειδικά από το εθνικό, από το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, θα επωφεληθεί γύρω στα 31 δις, προκειμένου να θέσει σε εφαρμογή την Πράσινη Συμφωνία, ώστε να υπάρξει μια καλύτερη και πιο δίκαιη μετάβαση σε μια πράσινη και ψηφιακή, προς μια πράσινη και ψηφιακή ανάπτυξη. Η εμπειρία τι λέει, κυρία Παλαιολόγου, υπάρχει διαδραστικότητα σε αυτό το είδος τα συνέδρια? Συμμετέχει ναι, συμμετέχει πολύ ο κόσμος. Είναι, όπως είπα, η τέταρτη συνεχή χρονιά. Τις προηγούμενες, εκτός από την περσινή που ήταν πάλι υβριδικό, κατά διαδικτυακό υβριδικό, τις άλλες χρονιές είχε γίνει και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Υπήρχε ιδιαίτερα ζωντανή συμμετοχή, αλλά ειδικά πέρυσι, που ήταν και το πρώτο που κάναμε υβριδικό και συνδέσαμε τρία πανεπιστήμια, Ηράκλειο, Πάτρα, Αθήνα, μαζί με τις Βρυξέλλες, είχε ιδιαίτερη συμμετοχή και ακούστηκαν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα πράγματα, με μεγάλη διαδραστικότητα με τους νέους που το παρακολουθούσαν. Ξεκινάει 10 το πρωί, σωστά? 10 το πρωί αύριο, γι' αυτό όσοι πιο πολύ εγγραφείτε τόσο το καλύτερο. Μάλιστα. Πού μπορεί να γίνει οι εγγραφές, σε μέσω του site, πώς μπορεί να γίνει, με ποιο τρόπο μπορεί ναι, να γίνει? Εάν μπείτε στο EU&U, δηλαδή Ευρώπη και εσύ στα ελληνικά, γι' αυτό και το λέμε έτσι, EU&U.eu, θα δείτε όλες τις πληροφορίες του συνεδρίου και θα μπορέσετε να εγγραφείτε, γιατί εγγραφόμενοι μπορείτε να συμμετέχετε, να θέσετε ερωτήσεις και να έρθετε και σε επαφή με αυτούς τους οργανισμούς που προανέφερα. Μάλιστα. Τώρα, κυρία Παλαιολόγου, να ρωτήσω και από τα προηγούμενα αντίστοιχα έτσι, συνέδρια που έχετε διοργανώσει, αυτές οι ιδέες τελικά καλλιεργούνται? Δηλαδή, από αυτή τη γνώση, ας πούμε, που τους δίνετε, που τους τραβάτε κοντά σε αυτό το αντικείμενο, το πολύ ενδιαφέρον, αυτό μετά περνάει στο πεδίο της εφαρμογής? Έχετε διαπιστώσει, γίνεται πράξη? Γίνεται πράξη. Καταρχήν, ο ρόλος της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα είναι ακριβώς αυτό, να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί τον κόσμο για τα ευρωπαϊκά δρόμενα, τις ευρωπαϊκές πολιτικές και πώς αυτές έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή μας ζωή και δραστηριότητα. Γι' αυτό και οργανώνουμε αυτά τα συνέδρια και επιφθανόμαστε κυρίως στους νέους. Και μέχρι στιγμής η εμπειρία μας και από τη συμμετοχή αλλά και από τις αντιδράσεις που είχαμε μετά τα συνέδρια είναι πάρα πολύ θετικές, γιατί πάρα πολλοί νέοι έμαθαν τι εργαλεία υπάρχουν, πώς μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και πάρα πολλά, κάποιοι πολλοί νέοι μπόρεσαν να ξεκινήσουν κάποια δραστηριότητα ή να συνεχίσουν να βελτιώνουν τις δεξιότητές τους στο συγκεκριμένο τομέα που τους ενδιέφερε. Πολύ σημαντικό αυτό. Αντρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Παλαιολόγου. Είναι αναμονή αύριο των εξελίξεων. Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία στο συνέδριό σας. Να είστε καλά. Με τον Αντρέα Γερματάκη θα τα πούμε σε λίγο και πάλι. Σε αυτό το σημείο πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Εδώ και πάλι μαζί σας για το σχολιασμό της επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι. Παραμένουμε με τον Ανδρέα Γιουρμετάκη. Καλωσορίζουμε και τον Μάκη Θεοδόρου. Καλησπέρα, Μάκη, και σε σένα. Έχουμε αυτή τη δολοφονία του 19χρονου παιδιού να συγκλονίζει τους πάντες. Λίγο νωρίτερα απαγγέλθηκαν και οι βαρύτατες κατηγορίες σε αυτόν τον 23χρονο. Οι κατηγορίες αυτές έχουν να κάνουν για από κοινού ανθρωποκτονία με δόλο, κατά συρροή, τετελεσμένη και σε απόπειρα. Τη Δευτέρα, από ό,τι πληροφορούμαστε, η απολογία του. Αλλά εκείνο που πραγματικά, πέρα από την δολοφονία αυτού του παλικαριού του Άλκη, συγκλονίζει, είναι ότι πρόκειται, σύμφωνα με τις αστυνομικές έρευνες, για ένα πρόσωπο που κυκλοφορούσε ανενόχλητα από αγώνα σε αγώνα και μάλιστα ήταν και στο Βόλο και στο Πανθεσσαλικό στάδιο σε εκείνα τα επεισόδια της ντροπής. Οι πληροφορίες από την πλευρά της αστυνομίας λένε ότι ήταν εκείνο το πρόσωπο που είχε αποτυπωθεί με ένα αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, να καρφώνει φιλάθλους σε εκείνα τα επεισόδια. Εκκρεμωδικία υπάρχει και για επεισόδια το 2019 στη Θεσσαλονίκη και στην ουσία τι, μιλάμε για έναν άνθρωπο που φαίνεται, αν όλα δέσουν και μέσα από τη δικαστική έρευνα, ότι είναι ένας κατ' επάγγελμα δολοφόνος. Μάκη, να ξεκινήσουμε από σένα. Από ό,τι φαίνεται, κάτι τέτοιο συμβαίνει εδώ. Και το περίεργο είναι ότι δεν λειτουργήσε η κοινωνία και η πολιτεία μας. Δεν λειτουργήσαν όλα αυτά τα μέτρα και οι δικλείδες και τα δίχτυα τα οποία έπρεπε να έχουν στηθεί για να περιορίζουν τη δράση αυτών των ανθρώπων. Δίκη δεν μπορούμε να κάνουμε. Ο άνθρωπος είναι φερόμενος ως δολοφόνος του 19χρονου. Κανένας δεν είναι ένοχος, παρά μόνο αν κριθεί από τον δικαστή του. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία. Όμως υπάρχει η τοποθέτηση της ελληνικής αστυνομίας. Από εκεί και μετά τη δίκη δεν μπορούμε να την κάνουμε εμείς. Θα γίνει στο δικαστήριο την ώρα που πρέπει να γίνει και προφανώς όλες οι λεπτομέρειες και τα στοιχεία της συγκεκριμένης υπόθεσης θα αναλυθούν εκεί. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μάκη, συγγνώμη τώρα που σε διακόπτω, μήπως γνωρίζεις ή να μου θυμίσεις πότε έχει γίνει η δίκη για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό? Δεν έχει γίνει ακόμα. Λοιπόν, ωραία. Εμείς φυσικά και δεν θα κάνουμε δίκη, ούτε εισαγγελείς είμαστε, ούτε δικαστές. Όμως δεν μπορεί να σημειώνονται τόσο σοβαρά επεισόδια σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, να κυκλοφορούν άτομα με μαχαίρια και να καρφώνουν, και πραγματικά εμείς δεν είμαστε σε θέση να πούμε αν πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο ή για κάποιο άλλο. Πού είναι όμως η δίκη και το αποτέλεσμα του δικαστηρίου? Ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα και ακριβώς αυτό είναι το ζήτημα. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι τι έχει γίνει στην προκειμένη περίπτωση. Θα κριθεί ανάλογα και εάν βρεθεί ότι αυτός είναι ο ένοχος, προφανώς θα πρέπει να έχουμε και μια βαριά κατηγορία, μια βαριά τιμωρία. Είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε. Εκείνο όμως, πέρα από το συγκεκριμένο, το οποίο προκαλεί αντίδραση από την πλευρά των πολιτών και εμείς οφείλουμε να μεταφέρουμε αυτή την αντίδραση ως μέσο ενημέρωσης, είναι το τι ακριβώς συμβαίνει τον τελευταίο καιρό με την απονομή της δικαιοσύνης. Δηλαδή, εάν αυτός ο άνθρωπος είχε καταδικαστεί για αυτά τα οποία είχαν συμβεί το 17 ή και το 19, γιατί έχει κι άλλη ιστορία εις βάρος του, η οποία αναμένεται τέλος πάντων να φτάσει κάποια στιγμή στα έδρανα των δικαστηρίων. Αν ήταν στη φυλακή, θα ήταν ζωντανό το παλικαράκι 19 χρονών αυτή την ώρα. Που σημαίνει ότι κάτι δεν λειτουργήσε σωστά μέχρι τώρα. Και δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Θυμάστε τι ακριβώς λέγαμε με το έγκλημα στην Μακρινίτσα, όπου ο άνθρωπος, ο παλαβός, με βάση και τα στοιχεία που τέλος πάντων δήλωναν οι γιατροί, σκότωσε δύο ανθρώπους γιατί δεν μπορούσε να συνεννοηθεί ο ψυχίατρος με τον εισαγγελέα, τον δικαστή ή δεν ξέρω ποιον άλλον δικαστικό λειτουργό. Υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ πέρα στην απονομή της δικαιοσύνης και υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ στην νομική επιστήμη. Περίμενα λοιπόν σήμερα να τοποθετηθούν οι νομικοί της χώρας. Δεν μιλώ για τη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί κάποιοι θα πούν δεν μπορεί να γίνει δίκη στα κανάλια και έχουν απόλυτο δίκιο. Δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς να δικάσουμε, για όνομα του Θεού. Τον δηλώνουμε και αυτό αναφέρουμε φερόμενος ως ο δράστης. Ναι. Φερόμενος ως δολοφόνος. Τώρα θα ομολογήσει, δεν θα ομολογήσει, τι από όλο θα πει στη δικαιοσύνη, θα το μάθουμε την Δευτέρα. Δικό του θέμα. Παρόν, αλλά όμως, με βάση τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας αυτό. Τότε τα κανάλια, τα ραδιόφωνα, οι τηλεοράσεις, η δημοσιογραφία
έδειξε το θέμα. Εγώ θυμάμαι εκείνες τις εικόνες και εκείνα τα πλάνα στην Πεζογέφυρα στο Πανθεσσαλικό, που έπαιζαν και ξανάπαιζαν και το κουβεντιάζαμε και το ξανακουβεντιάζαμε και το συζητούσαμε και το ξανασυζητούσαμε και ακούγαμε μια πολιτεία η οποία έλεγε «Μα θα πάρθουν μέτρα και θα υπάρξουν παρεμβάσεις και θα γίνει το ένα και θα γίνει το άλλο». Τελικά, ούτε η δικαιοσύνη δεν έχει απονεμηθεί για εκείνη την υπόθεση. Λέω λοιπόν πάρα πολύ απλά ότι πρέπει να σκεφτούμε μήπως έχουμε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά την απονομή της δικαιοσύνης. Μήπως άνθρωποι σαν κι αυτόν βρίσκουν την ευκαιρία, βρίσκουν τα κενά, κινούνται, λύσονται ανάμεσα σε αυτά τα κενά και συνεχίζουν να δρουν αφαιρώντας ζωές. Μήπως η νομική επιστήμη έχει προβλήματα σημαντικά τα οποία πρέπει να δει και αυτά. Δεν θα τα δει ο πολίτης. Αυτά θα τα δει ο δικαστής. Αυτά θα τα δει ο δικηγόρος. Αυτά θα τα δει ο νομικός. Δόξα τω Θεώ και νομικές σχολές έχουμε και καθηγητάδες των πανεπιστημίων έτσι με μεγάλα και σημαντικά ονόματα έχουμε. Ας καθίσουν λοιπόν κάτω τα κόμματα, ας συγκροτήσουν μια επιτροπή να δουν πώς θα αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις, διότι επαναλαμβάνω ότι εάν λειτουργούσε σωστά η πολιτεία μας, να μην πω για τη δικαιοσύνη μόνο, ίσως να είχαμε αποτρέψει και το θάνατο των δύο παιδιών στη Μακρινίτσα, ίσως να είχαμε αποτρέψει και το θάνατο του 19χρονου Άλκη στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε πρόβλημα. Τώρα, υπάρχει ένα ζήτημα με τις ποινές των δικαστηρίων. Δεν νομίζω ότι είναι δίκιο να αφαιρείς μία ζωή και μετά από 5, 6, 7, 8, 10 χρόνια να κυκλοφορείς ελεύθερος, σαν μην έχεις συμβεί τίποτα, και μια μάνα και ένας πατέρας να έχουν το παιδί τους στο χώμα. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε μία πολύ σοβαρή αυστηρότητα σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Και εγώ έχω συναντήσει ανθρώπους τους οποίους πριν από πολλά πολλά χρόνια κάναμε ρεπορτάζ, δολοφόνησαν ανθρώπους, καταδικάστηκαν γι' αυτό και σε πρώτο βαθμό και σε δεύτερο βαθμό. Είναι πρόσφατες οι αλλαγές. Αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν, κώδικα, Μάκη, και 20 ετίας και, από 30 χρόνια αυτές τις ιστορίες. Αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν, κάποιες φορές τους έχω συναντήσει και στον δρόμο και ξέρεις, ρε παιδί μου, νιώθεις κάπως εκείνη την ώρα και λες, κοίταξε τον, είναι καλά, είναι έξω. Άφησε όμως κάποιον νεκρό πίσω. Ή έναν ή και περισσότερο. Πρέπει να δούμε το θέμα της τιμωρίας. Και βέβαια πρέπει να δούμε το θέμα γενικότερα τώρα του αθλητισμού, διότι αυτή η ιστορία με αυτές τις θύρες, τους οπαδούς, τους οργανωμένους και ανοργάνωτους, πρέπει να τελειώνει. Όλοι αυτοί πρέπει να βγουν στην παρανομία, να κηρυχθούν παράνομες όλες αυτές οι κινήσεις, να τελειώνουμε. Δεν βλέπω άλλο. Να βάλουμε και τον Ανδρέα στη σήμα. Ανδρέα. Καταρχήν να κάνω ένα σχόλιο σε αυτά που είπε ο Μάκης. Το πήγαινε πολύ ωραία. Στο τέλος είπα να κάνει μια επιτροπή τα κόμματα για να το λύσουμε το πρόβλημα. Αν λυνόταν με μια ακόμα επιτροπή, έχουμε συγχαθεί τις επιτροπές. Δηλαδή, στο διατάφτα, Μάκη, δεν είναι πρόβλημα ούτε των ποινών. Επιτροπή που να θέλει να λύσει το πρόβλημα, όχι να μην το λύσει. Δεν είναι ούτε των ποινών το πρόβλημα, ούτε των επιτροπών. Αρκεί να έχετε κάτι υπόψη σας που το έχουμε όλοι μας υπόψη μας. Σε αυτή τη χώρα πριν από 30 χρόνια, όταν έπαιζε μια ομάδα του Βόλου με μια ομάδα της Λάρισας, πήγαιναν πολίτες από τη Λάρισα στο γήπεδο, πήγαιναν και πολίτες από τον Βόλο. Σήμερα, σε όλη την έκταση της ελληνικής επικράτειας, όταν παίζουν δύο ομάδες, επιτρέπεται να πάνε οι φίλαθλοι μόνο της μιας ομάδας, όποιες και αν είναι αυτές οι ομάδες, γιατί είμαστε ως πολιτεία, είναι η πολιτεία 100% σίγουρη και εμείς που δεν μετέχουμε συνήθως των εχθροπραξιών αλλά παρακολουθούμε αμέτωχοι από την κερκίδα το όλο θέαμα, ξέρουμε ότι θα φτάσουμε σε νεκρούς. Και πρέπει να είμαστε η μοναδική χώρα παγκοσμίως, μάλλον όχι πρέπει να είμαστε, είμαστε η μοναδική χώρα παγκοσμίως που όταν παίζει μια ομάδα με την αντίπαλό της, στην κερκίδα υπάρχουν οι φιλάθλοι μόνο της μιας ομάδας. Αυτό είναι το δάσος. Το δέντρο τώρα είναι ότι ένας έφτασε στο φόνο στη Θεσσαλονίκη, που το είχε ξανακάνει και πάει λέγοντας. Όταν συμφωνεί η πολιτεία και η κοινωνία στη χώρα που αυτοκολακεύεται ότι γέννησε το Ολυμπιακό ιδεώδες
και κοιτάζετε στον καθρέφτη και αυτοθαυμάζετε τρομάρα της να πάνε στο γήπεδο μόνο οι φύλακες μιας ομάδας, όλα τα άλλα είναι λεπτομέρειες. Οι εχθροπραξίες είναι δεδομένες σε περίπτωση που αποφασίζει κάποιος να γίνει και στην Ελλάδα αυτό που γίνεται στην υπόλοιπη γη. Να πάνε δηλαδή οι φύλακες δύο ομάδων στο γήπεδο για να δουν τις δύο ομάδες να αγωνίζονται. Από εκεί και πέρα, η καθυστέρηση της δικαιοσύνης, η καθυστέρηση της απονομής της δικαιοσύνης δεν αφορά τον αθλητισμό. Απλά, όταν κάποτε ετέθηκε αυτό ως ζήτημα στο περίφημο πρώτο μνημόνιο και γι' αυτό είχαμε αντίλογο στην Ελλάδα, ότι προσπαθούν να μας βάλουν να βγάζουμε τις αποφάσεις γρήγορα. Εκείνοι βεβαίως είχαν στόχο την ανάπτυξη που το είπαν. Είπαν δηλαδή ότι ένας επιχειρηματίας που θέλει να επενδύσει στην Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει 10 χρόνια να βγει μια απόφαση για το αν το οικόπεδο στο οποίο έκτισε το εργοστάσιο πληρεί τις προϋποθέσεις ή όχι και θα φύγει από επενδυτής. Αλλά η παράπλευρη απώλεια ήταν ακριβώς αυτό. Εμείς πάλι είχαμε πολιτική αντιδικία με την Τρόικα και δεν καθίσαμε να σκεφτούμε ότι στη χώρα μας υπάρχουν καταδίκες εναντίον της Ελλάδας για υποθέσεις που έχουν φτάσει μέχρι και τα 21 χρόνια καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης. Μια ζωή δηλαδή. Την ανέλαβε ένας δικηγόρος όταν ήταν 30 χρονών, όταν βγήκε την νομική και την παρέδωσε συνταξιούχος πλέον την υπόθεση. Αυτό όμως το πράγμα συναρτάται με πάρα πολλά πράγματα. Έτσι. Με ένα σύστημα το οποίο κάνει καθυστερήσεις που του παρέχει ο νόμος. Λέτε εσείς τώρα. Ας κλείσουν τα γήπεδα. Ας κλείσουν αύριο το πρωί. Ας κλείσουν τα γήπεδα, τελειώνουμε. Άσε να τελειώσω. Ξέρετε ότι ο Σαββίδης για το περίφημο όπλο που το είδε όλη η Ελλάδα στη Θεσσαλονίκη δεν έχει δικαστεί ακόμη? Μου έλεγε ένας συνάδελφος από τη Θεσσαλονίκη και φίλος ότι δεν είναι θέμα των δικαστών πλέον οι συνεχείς αναβολές. Είναι θέμα προσβολής του λαού της Θεσσαλονίκης. Το να τιμωρηθεί ο άνθρωπος ο οποίος τόλμησε με τα χρήματά του, έδωσε τη δυνατότητα με τα χρήματά του σε μια ομάδα του Βορρά να ανταγωνιστεί τον Νότο που υποτίθεται τους είχε από κάτω μια ζωή. Θα γίνουν κοινωνικές εκδηλώσεις εάν καταδικαστεί γιατί κυκλοφορεί στο γήπεδο με περίστροφο. Δεν το καταφέρνει η πολιτεία αυτό και η δικαιοσύνη, το καταφέρνει η κοινωνία. Και η κοινωνία το καταφέρνει σε πολλές περιοχές. Έτσι υπάρχει και το φαινόμενο το δικό σας, του Βόλου. Η αναρρίχηση ενός ανθρώπου στη Δημαρχία εκμεταλλευόμενος τα φύλαθλα αισθήματα μιας πόλης. Λοιπόν, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Είναι τόσο δύσκολο και πολυπαραγοντικό το ζήτημα, το οποίο για να το αντιμετωπίσει κάποιος θα πρέπει να έχει αυτά της Θάτσερ. Στην παγκόσμια ιστορία μόνο αυτή η γυναίκα κατάργησε αυτό που ήταν το πιο λαοφιλές άθλημα στη Βρετανία για μερικά χρόνια, το αφαίρεσε τη δυνατότητα να παίζει στην Ευρώπη. Και τα κατάφερε και σε αυτό η Θάτσερ. Εδώ τώρα τι ψάχνουμε να βρούμε? Εδώ θα σας πω ένα παραδειγματάκι μόνο. Όταν είχαμε οικουμενική κυβέρνηση, δεν στέκομαι στο αν είναι η δεξιά, η αριστερά ή το Πασόκ στα πράγματα. Οικουμενική που σημαίνει συγκυβερνούσαν η αριστερά, η δεξιά και το Πασόκ. Όταν λοιπόν είχαμε οικουμενική κυβέρνηση, χαρίστηκαν τα χρέη του Ολυμπιακού με οικουμενική απόφαση για να μην δυσαρεστηθεί ο ηρωικός λαός του Ολυμπιακού επί Κοσκοτά. Και από εκεί και πέρα όλες οι ομάδες που υπάρχουν σήμερα είναι ομάδες με καπέλο στο όνομά τους ή με άλλο άφημί για να μην πληρώνουν τα χρέη. Έχει δείξει ποτέ τέτοια ανοχή η ελληνική πολιτεία για μια επιχείρηση που απασχολεί 300 και 400 εργαζόμενους, που παράγει πλούτο για τη χώρα και δίνει δουλειά σε εργαζόμενους? Όχι. Τα έφαγε και τα έβγαλε στην Ελβετία. Λέμε να πάει φυλακή ο τέτοιος να κλείσει επιχείρηση. Διότι το επιχειρήν στην Ελλάδα είναι κατάρα. Αλλά έτσι και είναι ΠΑΕ και αυτό προσβάλλει τη φύλαθλη κοινή γνώμη μιας πόλης, αυτομάτως βρίσκεται ένας τρόπος να γίνει νέος Πανιώνιος, νέα Λάρισα, καινούριος Βόλος, νέα Τρίκαλα και πάει λέγοντας, για να χαριστούν τα χρέη τα οποία πληρώνουμε όλοι μαζί εμείς. Ενώ αν μας έλεγαν να πληρώσουμε τα χρέη της Πειραϊκής Πατραϊκής, ας πούμε, θα λέγαμε που είναι οι απατεώνες που έχουν την επιχείρηση και φύγαν
Παιδιά, είναι τζάμπα συζητάμε και λέμε πάλι τα ίδια και τα ίδια για κάτι το οποίο απλά έτυχε να ξεφύγει λίγο από αυτό που το είχαμε συνηθίσει. Δυστυχώς. Αυτά έχω να πω. Μάκη, θες να προσθέσεις κάτι άλλο? Ναι, εγώ θεωρώ ότι αν ακολουθήσουμε αυτή την άποψη δεν θα λύσουμε το πρόβλημα. Αν ακολουθήσουμε την άποψη ότι έλα μωρέ, ξέφυγε λίγο παραπάνω η κατάσταση, εντάξει, και απλά έχουμε ένα νεκρό. Θα έχουμε και αύριο ένα νεκρό και μεθαύριο ένα νεκρό. Θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Αυτό γινόταν μέχρι τώρα. Η λύση είναι πάρα πολύ απλή. Κλείστε τα γήπεδα. Πάρα πολύ απλή λύση. Εάν τώρα τα κόμματα δεν έχουν τέτοια διάθεση να συνεννοηθούν για μια τέτοια απόφαση, γιατί αυτή η απόφαση δεν μπορεί να πάρθει από έναν σε καμία μα καμία περίπτωση, πραγματικά έτσι ναι, θα συνεχίσουμε να θρυνούμε ανθρώπους μέχρι κάποια στιγμή να φτάσει η κατάσταση στο απροχώρητο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Δήμαρχο Βόλου, δεν είναι αθλητικό το φαινόμενο. Το φαινόμενο είναι πολιτικό. Είπα πώς ξεκίνησε. Είναι πολιτικό το φαινόμενο στο Βόλο. Και ένα κομμάτι του προβλήματος στον αθλητισμό είναι ακριβώς και αυτό η πελατειακή σχέση. Είναι θέμα. Προφανώς. Προφανέστατα είναι θέμα. Γι' αυτό λέω ότι η όποια απόφαση πρέπει να ληφθεί από όλους. Αλλά δεν μπορεί μια μάνα και ένας πατέρας να στέλνουν ένα παιδί στο πανεπιστήμιο να σπουδάσει και να το παίρνουν μέσα σε κάσα, διότι ένας κύριος ξύπνησε ένα πρωινό και αποφάσισε να σφάξει τους φιλάθλους από την απέναντι ομάδα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ σε αυτό το σημείο και τους δύο. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και πάλι και επιστρέφουμε για να δούμε τι γίνεται με τους αγρότες, τις κινητοποιήσεις και τα μπλόκα που ετοιμάζονται αύριο Παρασκευή στη Νίκαια. Επιστρέφουμε. Που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Πάμε τώρα σε αυτό το σημείο να δούμε ποιο είναι το κλίμα εν ώψη της αυριανής κινητοποίησης των αγροτών στον κόμβο της Νίκαιας. Καλωσορίζουμε αμέσως μαζί μας τον κύριο Άρη Πολυγέννη, είναι μέλος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας. Κύριε Πολυγέννη, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Τι κλίμα επικρατεί σήμερα, μία μέρα πριν από αυτή την κινητοποίηση που όπως όλα δείχνουν θα έχει μεγάλη συμμετοχή? Τα προβλήματα είναι αυτά που δημιουργούν την αγανάκτηση του κόσμου και ο μόνος δρόμος είναι να αγωνιστεί, να βγει με το τρακτέρ του που είναι το μόνο του όπλο για να διεκδικήσει τα αιτήματά του, αλλά ταυτόχρονα είναι και το εργαλείο δουλειάς που δυστυχώς με το πετρέλαιο σε αυτά τα ύψη που έχει φτάσει δεν θα του δίνεται ούτε καν η δυνατότητα να βγει για δουλειά. Μάλιστα. Το κόστος είναι τεράστιο. Οι ζημιές από τα αντιπλημμυρικά έργα που δεν έχουν γίνει, που όλο τα ακούμε αλλά δεν τα βλέπουμε, έχουν επιδεινώσει ακόμα επιπλέον την κατάσταση. Το λίπασμα έφτασε και θα συνεχίζει να ανεβαίνει από ό,τι φαίνονται τα πράγματα, 45 με 50 ευρώ το τσουβάλι. Αυτά όλα είναι, αν θέλετε, φρένο στην παραγωγή και στην καλλιέργεια, αλλά και στη δική μας, αν θέλετε, παραμονή στη γη και στα χωράφια μας. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπουμε συχνά εκπροσώπους των παραγωγών, σας βλέπουμε συχνά να διαμαρτύρεστε με διάφορες μορφές. Έχετε προβάλει με ένταση, θα λέγαμε, τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Απαντήσεις μέχρι τώρα δεν είχατε σε τίποτα και οδηγείστε στο να προχωρήσετε στην αυριανή αυτή κινητοποίηση, βλέποντας πια όλοι μας αγροτικά μηχανήματα και τρακτέρ στους δρόμους? Κοιτάξτε να δείτε. Το συνεπές αγροτικό κίνημα της μικρομεσαίας αγροτιάς
οι ενωτικές ομοσπονδίες όλης της Θεσσαλίας και όλης της Ελλάδας, αλλά θα μιλήσω σχετικά με την Καρδίτσα, δεν είναι τώρα η όποια δράση και αντίδραση μπορεί να δημιουργηθεί. Ξεκινάει από πάρα πολλούς μήνες πριν, με διαμαρτυρίες στον ΕΛΓΑ, με διαμαρτυρίες στο ΝΟΠΕΚΕΠΕ, αντίστοιχα για τις αποζημιώσεις, για τις πληρωμές. Δεν είναι κάτι, κάναμε συλλαλητήριο, αν θυμάστε και με τον Ιαννό, το πανκαρδιτσιώτικο με πρωτοβουλία της ΕΟΑΣ τότε για να έρθουν άμεσα οι αποζημιώσεις και να μπορέσει ο κόσμος να σταθεί στα πόδια του μετά από μια τέτοια καταστροφή πρωτοφανής. Αλλά θέλω να επισημάνω ότι για όλα αυτά δεν φταίει ο κακός μας ο καιρός, γιατί υπάρχουν οι πλημμύρες. Το ζήτημα είναι ότι δεν γίνονται τα απαιτούμενα αντιπλημμυρικά έργα. Και γι' αυτό και τις προηγούμενες μέρες στον Παλαμά, στη γέφυρα, στο σημείο Σταυρός, αναδείξαμε με αριθμό μηχανημάτων, τρακτέρ και με την παρουσία, φυσικής παρουσίας των αγροτών, αναδείξαμε το έντονο πρόβλημα που υπάρχει με τις πλημμύρες. Και κατ' επέκταση κάναμε και την πανελλαδική το Δεκέμβριο, συντονιστήκαμε πανελλαδικά με όλη την Ελλάδα, έγινε η Πανθεσσαλική το προηγούμενο Σάββατο στα Φάρσαλα, γίνονται συσκέψεις ανά περιοχή, ανά νομό, για να οδηγηθούμε στο αποτέλεσμα ότι το μπλοκ Νίκαιας πρέπει να στηθεί, είναι το σημείο αναφοράς που πιέζουμε περισσότερο την εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά προκειμένης και τη σημερινή, έτσι ώστε να λύσει αυτά τα προβλήματα που είναι πάρα πολύ μεγάλα και πάρα πολύ οξυμένα. Και για να το βάλω και πιο προωθημένα, έρχεται και η νέα ΚΑΠ το 2023, από εκεί θα έρθει πραγματικά ένα βίο και γρήγορο ξεκλείδισμα για τους μικρομεσαίους αγρότες. Μάλιστα. Εσείς λοιπόν αύριο από την Καρδίτσα θα κατευθυνθείτε στη Νίκαια. Εκεί θα είναι και από άλλους νομούς αγρότες με τα μηχανήματά τους. Είναι πανθεσσαλική. Να σας πω. Ναι, επιδιώξαμε να γίνει ένα μπλόκο για να έχουμε καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Στο μπλόκο Νίκαιας από πλευράς Καρδίτσας θα κατευθυνθούν τα τρακτέρια, κάναμε σύσκεψη και πήραμε απόφαση προχτές στον Παλαμά το απόγευμα. Μάλιστα. Τα Φάρσαλα είχε προηγηθεί, πήρε απόφαση και αυτό να οδηγηθούν τα τρακτέρ στη Νίκαια, ο Πλατήχαμπος ακόμα, τα Τρίκαλα Ομοσπονδία και αυτά θα κατευθυνθούν, τα τρακτέρ που θα ξεκινήσουν από την ευρύτερη περιοχή των Τρικάλων, όλοι οδηγούμαστε εκεί. Μάλιστα. Τώρα υπάρχουν σήμερα κάποιες πληροφορίες μέσω Αθηναϊκού Δημοσιεύματος, είναι η αλήθεια, που μένει να αποσαφινιστεί τι ακριβώς συμβαίνει σχετικά με πρόθεση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας να στείλει δημιουργίες στον ΜΑΤ. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα έκριθμο κλίμα, με τους αγρότες στη Λάρισα να λένε ότι αν έρθουν δημιουργίες στον ΜΑΤ, τότε εμείς θα συγκρουστούμε. Εσείς έχετε κάποια ενημέρωση, κάποια εικόνα, μπορείτε να μας μεταφέρετε τι κλίμα υπάρχει αυτή την ώρα που μιλάμε στους κόλπους των αγροτών? Θα σας πω. Καταρχάς καταδικάζουμε την κυβέρνηση αν κάνει αυτή την ενέργεια. Εάν. Να μας αντιμετωπίσει με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να μην ξέρει τι συμβαίνει στον αγροτικό κόσμο. Έχει ενημερωθεί για όλα τα προβλήματα όχι από τώρα και από χτες και από την προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά και στη σημερινή. Ο προηγούμενος υπουργός, ο κ. Βορύδης, ήταν ενήμερος για όλα. Και απάντησε και σε συγκεκριμένα αιτήματα σχετικά με τις κατώτερες εγγυημένες τιμές κτλ. Για να μην φλιαρώ και να μπω στην ουσία. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για τους αγρότες που το στόχο τους τον πετυχαίνουν πάντα. Και τον πετυχαίνουν πάντα γιατί δεν υπάρχουν αποχρώσεις στα τρακτέρ. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν λύσεις και οι λύσεις έρχονται μόνο με τον αγώνα και με τη διεκδίκηση. Σας αναφέρω χαρακτηριστικά, μετά από 40 μέρες το 2016 κερδίσαμε το αφορολόγητο, αν το θυμάστε. Αυτό έφτασαν τα τρακτέρια στο Σύνταγμα. Αυτό που θέλουν οι αγρότες το πετυχαίνουν, αρκεί να βάλουν πείσμα και να πούν αυτό που θα τους πω. Δεν περισσεύει κανείς και τα προβλήματα θα οξυνθούν. Άρα, οι μηχανές μπροστά και πάμε όλοι για Νίκαια.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αύριο αυτή η κινητοποίηση, αυτή η συγκέντρωση είναι μια πρόβα τζενεράλε για άλλες ενδεχομένως που θα ακολουθήσουν. Υπάρχει ήδη κάποιος προγραμματισμός? Κοιτάξτε, η σπίθα αύριο ανάβει και με το συντονισμό και με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων που σε όλη την Ελλάδα συντονιζόμαστε, η σπίθα θα προχωρήσει και σε άλλες περιοχές και σε άλλους νομούς. Αυτό ξέρουμε ότι φοβίζει την κυβέρνηση και της λέμε ότι δεν μπορεί να δίνει αφορολόγητο πετρέλαιο στην κυβέρνηση, στους κλινικάρχες μεγαλοξενοδόχους και να μην δίνει στον πρωτογενή τομέα. Δεν μπορεί σε καμία των περιπτώσεων να διπλασιάζει το ρέμα με τη ρήτρα αναπροσαρμογής για να ενισχύει αυτούς που φτιάχνουν τις ανεμογεννήτριες, γιατί αυτά πληρώνουμε με την περιβόητη πράσινη ανάπτυξη. Δεν μπορούμε να δεχτούμε σε καμία περίπτωση έναν ΕΛΓΑ που υπάρχουν απλήρωτος κόσμος εδώ και 1,5 και 2 χρόνια από ζημιές, από χαλάζι, από τον Ιαννό. Μιλάμε για αποζημιώσεις από τον Ιαννό που δεν έχουν καταβληθεί για το πάγιο κεφάλαιο. Μιλάμε για λόγια και υποσχέσεις. Δεν μπορεί να αγοράζουμε τα μέσα και εφόδια σε τέτοια κόστη, γιατί είναι απογορευτικά για να καλλιεργήσουμε. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση, με λίγα λόγια, να λειτουργήσει υγιές η οικονομία των αγροτών έτσι ώστε να κινηθεί και τοπική αγορά. Άρα, κόκκινο πανί είναι η πολιτική αυτή που ασκεί και αυτή η κυβέρνηση. Τα προβλήματα είναι συγκεκριμένα, τα αιτήματα είναι επίσης συγκεκριμένα και τα γνωρίζουν. Αφού δεν μας ακούν χωρίς τα τρακτέρ λοιπόν, θα μας ακούσουν θέλουν δεν θέλουν με τα τρακτέρ. Και όσες δημιουργίες και όσα ΜΑΤ και ό,τι και να κάνουν, οι αγρότες είναι αυτοί που στο τέλος θα βγουν κερδισμένους. Είναι οι πολιτικές τους επιλογές και είναι και οι δικές μας αποφάσεις συνεπέστατες και συγκεκριμένες, έτσι ώστε να μην αποφασίζουν αυτοί για μας χωρίς εμάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πολυγέννη. Θα παρακολουθούμε και αύριο φυσικά και τη συγκέντρωση και ό,τι θα ακολουθεί σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι σε αυτό το σημείο να συνεχίσουμε και να δούμε και άλλα θέματα της σημερινής επικαιρότητας από την Καρδίτσα και από τα Τρίκαλα. Η Ελένη Καραγιάννη είναι μαζί μας γι' αυτό. Καλησπέρα, Βάσο. Καλησπέρα, Ελένη, και σε σένα. Πάμε να ξεκινήσουμε από την Καρδίτσα. Έχουμε εκεί κάποια έργα σε εξέλιξη. Είναι σε εξέλιξη τα έργα στην πλατεία, στην κεντρική πλατεία της Καρδίτσας. Είχαν σταματήσει αυτές τις μέρες λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών. Συνεχίζονται τώρα κανονικά, όπως βλέπουμε και στις φωτογραφίες και όπως διαβεβαιώνουν εκεί της τοπικής αρχής. Αυτό δεν θα καθυστερήσει καθόλου το χρονοδιάγραμμα της παράδοσης της πλατείας. Αυτή η μικρή καθυστέρηση δηλαδή αυτών των ημερών λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών. Μάλιστα, επισπεύδεται δηλαδή η διαδικασία, οι εργασίες για να παραδοθεί σύντομα. Κανονικά, τώρα, ναι. Είχαμε χθες το βράδυ μια πυρκαγιά σε μονοκατοικία. Στο Πέτρινο Καρδίτσας πήρε φωτιά μια μονοκατοικία. Εικάζεται ότι από τον τζάκι πήρε φωτιά, η οποία εξελίχθηκε στο δωμάτιο και έφτασε μέχρι τη σκεπή. Έσπευσαν εκεί αμέσως 2 οχήματα της πυροσβεστικής με 4 άνδρες. Έσβησαν τη φωτιά. Ο ένας και μοναδικός κάτοικος της μονοκατοικίας είναι σώος και αυλαβής. Και η μονοκατοικία, παρά τις υλικές ζημιές, δεν καταστράφηκε ολοσχερός. Μάλιστα, είχαμε όμως την καταστροφή, την ολοσχερή καταστροφή ενός συνεργείου μοτοποδηλάτων. Σε αντίθεση με το συνεργείο μοτοποδηλάτων, λόγω των έφλεκτων υλικών, καταστράφηκε ολοσχερός. Η ζημιά εκτιμάται ότι φτάνει τα 70.000 ευρώ. Ήταν ένα κατάστημα μοτοποδηλάτων στο δρόμο Ματαράγκα Ερμίτσι. Εκεί πήρε φωτιά και παρόλο που φτάσαν οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και από τους Οφάδες και από τον Παλαμά, ήταν με 6 άνδρες. Ήταν έφλεκτα τα υλικά. Ναι, πήρε φωτιά αμέσως και δεν σώθηκε τίποτα. Μάλιστα. Τουλάχιστον δεν κινδύνεψε εκεί άνθρωπος. Πάμε τώρα να δούμε στα Τρίκαλα, Ελένη. Έτσι, ένα σοβαρό θέμα, καθώς αφορά ένα παιδάκι, ένα μωρό ηλικίας μόλις 2 ετών. Ναι, ένα δίχρονο παιδάκι διαγνώστηκε με κορονοϊό στο νοσοκομείο Τρικάλων. Μεταφέρθηκε για να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο της Λάρισας. Δεν έχουμε νεότερα για την υγεία του, αλλά εικάζουμε και ελπίζουμε πως βαίνει καλός, διότι ο κορονοϊός στα παιδιά τα συμπτώματα είναι ήπια. Παρ' όλα αυτά, όμως, μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο Τρικάλων στο νοσοκομείο της Λάρισας. Έχει ανησυχήσει το γεγονός ότι είχε συμπτώματα που χρήζουν νοσοκομειακής περίθαλψης. Να ελπίσουμε και ελπίζουμε όλα να πάνε καλά με αυτό το μικρό παιδάκι. Στα εμβολιαστικά τώρα κέντρα του νομού Τρικάλων, διαπιστώνατε ότι δεν έχουμε ιδιαίτερη κίνηση.
τις τελευταίες ημέρες. Είναι μειωμένη κίνηση. Mm-hmm. Την τελευταία εβδομάδα σημειώνονται περίπου 300 εμβολιασμοί κάθε μέρα. Χθες έγιναν συγκεκριμένα 326 και να τονίσω πως 54 μόνο αφόρουσαν την πρώτη δόση. Μάλιστα. Έχει μειωθεί λοιπόν ο ρυθμός τους. Έχει μειωθεί η κίνηση. Και ένα ακόμη θέμα, ένα ρεπορτάζ έχουμε από τα Τρίκαλα να παρακολουθήσουμε. Έχουμε να παρακολουθήσουμε τις κινητοποιήσεις των γιατρών και στα Τρίκαλα. Στο πλαίσιο της Πανελλαδικής ημέρας δράσης για την υγεία, διαμαρτύρονται και εκεί έντονα οι γιατροί για τα χρόνια προβλήματά τους. Διαμαρτύρονται κυρίως για την έλλειψη προσωπικού και όπως τονίζουν χαρακτηριστικά, τους έχει γονατίσει τόσο η έλλειψη προσωπικού, όσο και η έλλειψη και στον εξοπλισμό και στις υποδομές. Ελένα, σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση και εμείς να παρακολουθήσουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Πραγματοποιήσαν εργαζόμενοι στο Κέντρο Υγείας Τρικάλων, οι οποίοι έθεσαν πολλά σοβαρά ζητήματα και διαχρονικά τα οποία ταλανίζουν τον κλάδο τους. Ζητάμε οργανισμό στο οργανόγραμμα, το οποίο δεν υπάρχει εδώ και καιρό από τότε που έχουμε ενταχθεί στις περιφέρειες. Ζητάμε να ενταχθούν όλοι οι εργαζόμενοι στα βαρέα και ανθυγινά. Ζητάμε να δημιουργηθούν θέσεις προϊσταμένων διοικητικού και υγειονομικού προσωπικού. Ζητάμε μόνιμες θέσεις ιατρών, να καλυφθούν όλα τα ιατρεία των κέντρων υγείας και μονιμοποίηση ψυχολογικού προσωπικού. Επίσης θέλουμε αναβάθμιση του διαγνωστικού τομέα και να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας του. Το τελευταίο καιρό γίνεται μια αναμόρφωση για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, το οποίο είναι το ένα και μοναδικό επίδομα που έχουμε. Λέμε όχι στην κατάργηση και στην περικοπή του ανθυγιεινού. Ίσα ίσα πρέπει να γίνει προς αύξηση και διεύρυνση των δικαιούχων. Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι υγειονομικοί που δεν το παίρνουν. Είναι οι ψυχοθεραπευτές, είναι οι οδοντοτεχνίτες, κάποιοι επισκέπτες υγείας το πήραν, κάποιοι όχι. Οπότε εμείς οι αφανείς ήρωες για την κυβέρνηση με τα πολλά χειροκροτήματα τόσο καιρό, που είμαστε εκτεθειμένοι συνέχεια στον ιό, χωρίς άδειες 2 χρόνια, χωρίς ρεπό, δεν μπορεί η κυβέρνηση να μας ανταμείβει με αυτόν τον τρόπο. Η κινητοποίηση εντάσσεται στα πλαίσια της Πανελλαδικής ημέρας δράσης για την υγεία. Και συνεχίζουμε και με θέματα, κυρίες και κύριοι, από τις Βόρειες Ποράδες. Η Ιωάννα Μπουροπούλη είναι μαζί μας για να μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Ιωάννα. Καλησπέρα, Βάσο. Είναι το ζήτημα της τιμής της βενζίνης, αλλά και του πετρελαίου θέρμανσης, η αύξηση αυτής της τιμής που καίει και τις Βόρειες Ποράδες, έτσι. Ναι, είναι γενικότερο το πρόβλημα και έντονος προβληματισμός έχει προκαλέσει τόσο τους καταναλωτές όσο και τους πρατηριούχους η συνεχόμενη αύξηση του πετρελαίου αλλά και της βενζίνης. Mm-hmm. Οι Βόρειες Ποράδες, πιο συγκεκριμένα, ανήκουν στις περιοχές με τις μεγαλύτερες αυξήσεις. Στη Σκιάθο η τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει στα 2,08 ευρώ, ενώ ξεπέρασε τα 2 ευρώ. Στο 1,34. Στη Σκόπελο η αμόλυβδη βενζίνη έχει φτάσει μέχρι και τα 2,20, ενώ κυμαίνεται από 2,12 μέχρι 2,20 και το πετρέλαιο θέρμανση στα 1,36, ενώ τη μεγαλύτερη αύξηση στη τιμή των υγρών καυσίμων έχει γνωρίσει η Αλόνισος, με την αμόλυβδη να έχει φτάσει στα 2,25 ευρώ και το πετρέλαιο στα 1,43. Τόσο οι καταναλωτές όσο και οι πρατηριούχοι βγάζουν μια κραυγή αγωνίας για το τι θα γίνει με τις συνεχόμενες ανατιμήσεις στα βασικά αγαθά και στο πετρέλαιο που προμηθεύονται από έξω. Και δεν έχουν άδικο, γιατί συνεχίζεται αυτό το ράλι ανόδου που προβληματίζει πολλούς. Στις Σποράδες τώρα παραμένουμε και έχουμε την ακτοπλοϊκή σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη, μια γραμμή που ανακοινώθηκε ότι επιδοτείται με 3,4 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, εγκρίθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η επιδότηση της ακτοπλοϊκής γραμμής που θα ενώνει τη Θεσσαλονίκη με τις Ποράδες. Να σημειώσουμε ότι για πολλά χρόνια δεν υπήρχε αυτή η σύνδεση, καθώς δεν υπήρχε το ενδιαφέρον από τους πολίτες. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Πλακιωτάκης, mm-hmm. πληροφόρησε τον βουλευτή Μαγνησίας και κυβερνητικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μπουκόρο, ότι η επιδότηση ανέρχεται στα 3,4 εκατομμύρια ευρώ και τον διαβεβαίωσε ότι θα παραμείνει όσο μένει αυξημένο το επιβατικό ενδιαφέρον. Μάλιστα. Ο κύριος Μπουκόρος ευχαρίστησε τον Υπουργό και του τόνισε ότι η συγκεκριμένη γραμμή τόνισε πολύ την τουριστική κίνηση στα νησιά, ενώ φέτος αναμένεται ακόμα μεγαλύτερη λόγω των τριών δρομολογίων που θα είναι όλη την τουριστική περίοδο και από 15 Ιουλίου μέχρι τέλη Αυγούστου θα είναι 4 τα δρομολόγια. Μάλιστα, γιατί πέρυσι ήταν μια γραμμή πραγματικά με μεγάλη επιβατική κίνηση και ήρθε να δώσει σημαντική ανάσα στα νησιά σε ένα και πάλι δύσκολο καλοκαίρι εξαιτίας της πανδημίας. Καλό τουριστικά, αλλά και πάλι είχε τις δυσκολίες. Οπότε αυτή η γραμμή, η ακτοπλοϊκή σύνδεση, αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντική για τα νησιά των Σποράδων. Και τέλος, είχαμε την καταδίκη μιας 65χρονης. Γιατί τι έκανε?
για δύο διαδοχικές χρονιές. Μία 65χρονη γυναίκα στην Αλόνισο συμμετείχε με πλαστά έγγραφα στην δημοπρασία για την εκμίσθωση παραλίας. Η 65χρονη κατέβαλε στις δημοπρασίες μια υπεύθυνη δήλωση ψευδή ότι έχει στην κατοχή της άδεια λειτουργίας καταστήματος στην παραλία Γέρακα της Αλονίσου. Η άδειά της, ωστόσο, είχε λήξει από το 2012 και η ίδια άλλαζε τις ημερομηνίες πάνω στο χαρτί. Χθες το Τριμελές Πλημελωδικείο Βόλου καταδίκασε την 65χρονη σε ένα χρόνο φυλάκιση με τριετή αναστολή. Μάλιστα. Ιωάννα, μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και σε σένα. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα είμαστε και πάλι αύριο μαζί σας, Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι. Μην ξεχνάτε στις 6 το απόγευμα αναλυτικά το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Άστρα. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να είστε καλά. Γεια και χαρά, κυρίες και κύριοι. Γεια σας.